Έλα, ρε. Τέτοια ώρα δηλαδή ήταν. Ήσουν αμεστήριο τέτοια ώρα. Δεν είχα γεννήσει τέτοια ώρα ακόμα. Ήσουν στις Οδύνες. Ναι. Πώς νιώθεις μετά από ένα ολόκληρο χρόνο? Αχ, μου λείπει αυτό το συνέστημα έτσι λίγο. Το να περιμένεις, να έρθει το μωράκι. Πάμε για το τέταρτο. Αλλά εσύ δεν μας έλεγες ότι έτρεχες σε κάτι διαδρόμου. Στο ασανσέρ επίσης. Και κλειδωντώσου κάπου και έφυγες για να μην γεννήσεις. Ναι, τέτοια ώρα προσπαθούσα να αποδράσω. Αλήθεια είναι αυτό, το έλεγε. Ότι προσπαθούσα να φύγει από το μαιευτήριο. Ναι, δεν ήμουν αυτά. Αλλά εντάξει, τελικά έγινε. Όπως κατάλαβε, μετά από ένα χρόνο. Δεν ήθελε. Λοιπόν, 7 Οκτώβρη σήμερα, με μια επιδείνωση καιρού που την περιμένουμε από αύριο. Και ήθελα να σας πω να προσέχετε και ειδικά στην Εύβοια, γιατί έχει δώσει πάρα πολύ έντονο καιρό στην Εύβοια. Και είναι δύσκολο αυτό για εμάς εκεί, ειδικά στα βόρεια. Πώς θα λέγεται το φαινόμενο που έρχεται, κάπως το ταυτίσανε. Αθηνά. Α, ξεκινάμε το Α, ναι, βέβαια. Και μετά θα έχει τη Β, Γ, κάθε. Έτσι είχα διαβάσει. Ναι, ότι πάει. Τώρα γιατί πώς. Κάποιος λόγος υπάρχει. Ναι, ας αφήσουμε λίγο τον καιρό, γιατί είμαστε μια πολύ ωραία παρέα. Είμαστε οι Crazy Water News. Δείτε σε λίγο αποκλειστικά backstage πλάνα και δηλώσεις από την φωτογράφηση των κριτών του GNTM. Είμαστε όλοι παρέα μαζί, είναι η πρώτη μας φωτογράφηση. Είναι σαν να κάνουμε κάμπινγκ. Μου είναι ιδιαίτερα έτσι περίεργο να φωτογραφίσουμε, γιατί είναι άλλη δουλειά μου πίσω από τις κάμερες. Βίκη, σου λείπει λίγο? Η Βίκη μου λείπει πολύ. Σήμερα θα είναι μαζί μας ο Βασίλης Χαλακατεβάκης. Δείτε σε λίγο τι αποκάλυψε ο αντίπας για την σύζυγό του. Έστειλε μια λουλουδού και λέει: τι είναι αυτό, γιατί το λες αυτό, σε παρακαλώ, απαράδεκτο. Δεν έχουμε λοιπόν σήμερα στο breakfast. Καταρχάς έχουμε τους 4 κριτές του GNTM και τους περιμένουμε πώς και πώς να τους δούμε και στο βίντεο, για να πραγματικά να δούμε πώς είναι και οι 4 μαζί, εκτός καρεκλών και κριτικής επιτροπής και όλα αυτά. Αλλά το πιο ωραίο πρωινό μας το φέρνει η Τζο. Κάθε μέρα μας το σερβίρει. Όχι εγώ, ακριβώς η Ελισάβετ Κυρίτσι, η πιο καλή γκαρσόνα, λέει και στο βίντεο ότι είναι η ίδια. Και ήρθε η ώρα να σας κεράσουμε το πρωινό σας με αποκλειστικές φωτογραφίες από το in.gr του Βασίλη Μπισμπίκη και της Δέσποινας Βανδύ, από τα εξάρχεια που απολάμβαναν ο ένας την παρέα του άλλου. Την ίδια στιγμή θέλουμε να σας πούμε, κορίτσια εκεί πέρα έξω, ότι αν θέλετε να πάρετε στην αγκαλιά σας τον Πέτρο Ιακωβίδη, τον ξεσπιτώνει σπιτον οικοκυρά του, απλά να ξέρετε ότι θα σας πάρει τα αυτιά το βράδυ. Και η Ελένη Μενεγάκη είναι εδώ για να λύσει όλα τα δικά σας προβλήματα, εκτός από τον δικό της. Η πιο καλή γκαρσόνα είμαι εγώ. Για περάστε και σήμερα σερβίρω breakfast ως η πιο καλή γκαρσόνα. Θα καταλάβετε γιατί μπήκα σε τέτοιο mood ευθύς αμέσως. Ακούγεται σαν μέγιστη τρολιά. Δέσποινα Βανδύ και Βασίλης Μπισμπίκης, το πιο hot αυτή τη στιγμή ζευγάρι της Αθήνας, έφαγαν τα μεζεδάκια τους σε φοιτητικό κουτούκι στα Εξάρχεια, από όπου και οι αποκλειστικές φωτογραφίες και το ρεπορτάζ του in.gr. Οι δυο τους, σύμφωνα με όσα διαβάσαμε και είδαμε, ήταν διαχυτικοί, κάθονταν αγκαλιά και σιγοτραγουδούσαν με τους άλλους θαμώνες τα τραγούδια που έπαιζε το μουσικό σχήμα του μαγαζιού. Δεν μπορείτε να πείτε, παιδιά, έφυγα και σας άφησα τα Εξάρχεια σε καλά χέρια. Ευτυχώς που ο Πέτρος Ιακωβίδης είναι δημοφιλής, αλλιώς τον έβλεπα να ψάχνει για σπίτι. Να ευχαριστήσω δηλαδή τη σπίτι νοικοκυρά μου που δεν έχει πετάξει το σπίτι. Γιατί σειρίζω εγώ βραδιάτικα, πάω στο πιάνο. Όχι, κυρία σπίτι νοικοκυρά, έχει πολλά να δώσει το παιδί. Και να κάνει. Τατουάζ που έχει και τραγούδι με τέτοιο τίτλο, αλλά και σκουλαρίκι να βάλει. Θα έκανες ποτέ το τατουάζ με τη γυναίκα, το όνομά της? Της γυναίκας μου και τα παιδιά μου. Το μόνο που σκέφτομαι τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω γιατί με έχει πιέσει μια τρέλα, είναι να πάω να βάλω σκουλαρίκι. Μου λέει ένας φίλος, είμαι λέει σε ένα καφέ, έλα να πιούμε καφέ. Πάω πριν φύγω και εκείνη την ώρα έρχεται η κοπέλα του. Είχε πάει και έκανε τατουάζ. Και τη έκανε πλάκα και τη λέει: καλά, τι είναι αυτό που έκανε? Λέει: τι, δεν σ' αρέσει? Λέει: όχι. Και λέει: τι να έκανα δηλαδή? Το όνομά μου. Και λέει: αυτό σα έκανε, λέει, το όνομά μου. Και πείτε μου τώρα, δεν είστε περίεργοι να μάθετε πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι? Μπορεί και όχι, αλλά κάντε μια προσπάθεια. Όταν ξεκίνησα στην Καβάλα, δουλεύα εξαήμερα. Πώς λέγεται το μαγαζί εκεί? Πέρλες. Από τα 13 ξεκίνησα. Σε περίμενε ο μπας να τελειώσετε και σε έπαιρνε και πήγαινε στο σπίτι. Και πήγαινε αυτό στη δουλειά, εγώ κοιμόμουν μία ωρίτσα και πήγαινα στο σχολείο. Ήμουνα στο σπίτι και χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνω το τηλέφωνο. Και ήταν ο μαέστρος από τις Πέρλες, ο οποίος ήταν και δάσκαλος μου στο μπουζούκι. Συνεννοήθηκε ο Γουρκούλης με τον δάσκαλο
Να ξεκινήσεις, μου λέει, να τραγουδάς. Το έπαιζα λαϊκός. Ναι, ναι, ναι. Και ήθελα ακουστούμι, γιατί και πού να βρεις τώρα ακουστούμι. Ναι. Και βγήκα από σαμπαπουτσωμένος γάτος. Και τώρα τα θυμάται παρέα με τον Γρηγόρη και τα λέει και σε εμάς και ζουν αυτοί καλά και αυτός χωρίς το φόβο της έξωσης. Δεν άντεξε τόση γλύκα ο Γιώργος Λιανός και είπε να τη μοιραστεί με τους followers του. Και όταν λέμε για γλύκα, εννοούμε τη μικρότερη κορούλα του, τη Βαλέρια, που ήρθε πριν από 6 μήνες στον κόσμο, κάνοντας τον μπαμπά Γιώργο και τη μαμά Κωνσταντίνα Καραλέξη τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους. Θυμάστε που η μικρούλα είχε πάει και Δομήνικο για να συναντήσει τον μπαμπάκα της ενώ ήταν ακόμη νεογέννητη, ε? Μαθαίνω πως όποιοι συντονίστηκαν χθες με την εκπομπή της Ελένης έπαθαν ένα κάποιο κοκομπλόκο, αφού η παρουσιάστρια εμφανίστηκε έτοιμη για κοκτέιλ, ίσως με φίλες της από το Στέπφορντ, δίπλα σε κάποια φωτισμένη πισίνα, αλλά ευτυχώς εξήγησε η ίδια γιατί η εμφάνιση πιο πρεμιέρα και από πρεμιέρα. Τέτοια πράγματα να έχετε λίγο στο μυαλό σου όταν με σκέφτεστε. Δηλαδή, λες, σήμερα δανείζομαι, μπορεί να μην έχεις τα κέφια σου. Μπορεί, ξέρω εγώ, να σου ήρθε κάτι να πληρώσεις που τώρα σε έχει χαλάσει εντελώς. Μπορεί να μάλωσες λίγο με τον άντρα σου, το αγόρι σου, το φίλο σου, το συμμαθητή σου, δεν ξέρω. Όλα μπορούν να αλλάξουνε. Πώς? Κάνεις κάτι άλλο για σένα. Αλλάζεις λίγο την καθημερινότητα, αλλά μέχρι εκεί που μπορείς. Και αν δεν μπορείς να αλλάξεις τίποτα καλή ώρα, πώς εγώ? Τι να αλλάξω, αφού αυτή είναι η καθημερινότητα. Αυτά είναι αυτά που πρέπει να κάνουμε. Αλλάζω εμένα. Πώς θα αισθανθώ εγώ ωραία σήμερα? Λέω, δεν θα είσαι απλή. Νιώσε λίγο ότι κάπου έχεις να πας. Να φτιάξω ένα άλλο μαλλί, να βάλω λίγο τα ροζαλιά μου που μου αρέσουν. Κάνε και εσύ κάτι. Με λίγα λόγια, όταν είστε στα down σας, βάλτε τα μεταξωτάκια να φυσάει και ασπάει το παλιάμπελο ασπάει. Και να απορείτε τι μπορεί να προβλημάτισε την Ελένη και ντύθηκε τσιχλόφουσκα, ακούστε. Αλλά δεν θέλω κλάματα. Δεν ξέρω αν στο δικό σας σπίτι παίζει αυτό. Δεν θέλω να κολλάμε κάθε μέρα. Πω, τι θα φτιάξουμε αύριο. Δηλαδή αυτό δεν απασχολεί μόνο αυτή που μαγειρεύουμε στο σπίτι. Πες ότι μαγειρεύει μάνα σου. Καλή ώρα, σπίτι μου. Ναι. Πες ότι δεν μαγειρεύεις εσύ, αλλά κι άλλος να μαγειρεύει, πάλι την έχεις την απορία. Εγώ τι άλλο να φτιάξω? Κάθε μέρα τρώμε τα ίδια, δηλαδή πόσα φαγητά λες να μπορώ να βγάλω και να αρέσουν σε όλο το σπίτι? Κανονικά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 80% των οικοκυριών έπρεπε να είναι ροζ βαμμένα πατόκορφα. Και μετά αυτοί πήγαν Monte Carlo. Μικρή διακοπούλα, απλώς για να σας πω ότι ανάμεσα σε όλους τους celebrity που συνάντησε ο Ηλίας Ψινάκης στο Monte Carlo πριν από λίγες μέρες, ήταν και superstar του τένις Ραφαέλ Ναδάλ. Αυτά. Αντίο. Ή μάλλον. Adiós. Ακούστε Δευτέρα, και ενώ το θέμα της εβδομάδας είναι δημιουργική με μπόχο style, να λέει η υποψήφια shopping star η Ιουλιέτα το εξής. Είναι βραδινό, αλλά πιστεύω θα το βρούμε. Ναι. Και τα χρώματα του μπόχο, μου αρέσουν πάρα πολύ. Πώς το κόβεις να συνεχίζει την Τρίτη? Μπορείς να βάλεις τα απαραίτητα και να κάνεις μια τέλεια βραδινή έξοδο. Είναι μια πολύ ωραία, όμορφη τσαντούλα για μια καταπληκτική βραδινή έξοδο. Σε μια βραδινή έξοδο θα κοιτάνε όλοι το κολλέ. Και κάπως έτσι ψάχνεις την έξοδο κινδύνου. Γιούχου. Αν για κάποιο λόγο έχετε απορία για το που βρίσκεται η πρώην εστεμένη και παρουσιάστρια Αντωνία Καλυμούκου, έχω να σας πω πως σπουδάζει στη νομική. Η ίδια με μακροσχέλια ανάρτηση στο Instagram εξήγησε πως φέτος έδωσε δεύτερη φορά κατατακτήριες, είχε τελειώσει πάντιο και μπήκε στη νομική. Και η χαρά της είναι μεγάλη. Οπότε λύεται η συνεδρία σας. Μάλιστα, η Αντωνία Καλυμούκου έχει δώσει τέτοια φορά κατακτήριες και είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσεις κατακτήριες γενικά. Είναι ακόμη πιο δύσκολο και από τις ίδιες τις Πανελλήνιες. Σκέψου πόσο δύσκολο θα είναι για τους φοιτητές της να συγκεντρωθούν για να δώσουν τις εξεταστήριες. Σκέφτομαι εγώ έχοντας την. Είναι τόσο όμορφη. Ναι, φαντάζεσαι τώρα την Καλυμούκου να κάθεται δίπλα σου στο θρανείο και να τη λες: μπορώ να τη γράψω λίγο, ας πούμε. Ευχαρίστω. Δώσε λίγο σημειώσεις. Σου λέγει όχι, πάρε. Μπράβο τη όμως, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Που κατάφερε και πέτυχε και στην νομική που πάντα της άρεσε. Το είχε πει κιόλας σε μια εκπομπή, αυτό θυμάμαι. Εντάξει, είναι ωραίο. Μπράβο της και μπράβο και σε εσένα που κάνεις πάρα πολλά πράγματα, γιατί βρίσκει τον χρόνο και μπορεί να διαβάζει, να προχωράει και να εξελίσσεται σαν άνθρωπος. Ναι. Καταρχάς, νομίζω είναι το τρίτο πτυχίο. Το δεύτερο. Για το τρίτο πτυχίο που παίρνει. Το δεύτερο. Πάντως θέλει γερό στομάχι και κουράγιο, γιατί πλέον όσο μεγαλώνεις, η υπομονή σου δεν είναι ίδια. Εδώ οι απόψεις δίστανται. Από τη μία λες ότι όταν δίνεις μικρός, δεν έχεις τα ερεθίσματα και δεν έχεις. Διαβάσει όλα αυτά που έχει διαβάσει όταν φτάνει στην ηλικία των 35-40 να δώσει εξετάσει. Οπότε είσαι ευνοημένο εσύ που είσαι μεγαλύτερο από το μικρότερο. Αλλά όμω όταν είσαι μεγαλύτερο, την ώρα που διαβάζει, σκέφτεσαι πόσα πλυντήρια έχω να βάλω. Τα είσαι το παιδί. Άρα τι να κοιμηθώ.
Θέλω να σου πω ότι είναι και, μεν, και, και έτσι και αλλιώς. Απλά δεν είναι λίγο πιο εύκολο να συγκεντρώσει τη σκέψη σου, ίσως. Όταν είσαι πότε, όσο βγαίνει και μεγαλύτερο. Όχι. Όχι. Έχει πάρα πολλά πράγματα να λύσει. Εγώ συμφωνώ με τον Τάσο, γιατί πιστεύω ότι σε μεγαλύτερη ηλικία ίσως είναι και πιο συνειδητή η απόφασή σου. Αλλά αυτό είναι σίγουρο. Να ασχοληθεί με κάτι. Οπότε, γιατί αν είσαι 18 χρονών και σε πετάνε σε μια σχολή, ας πούμε, που έχει περάσει για να την τελειώσει, θε να κάνει άλλα πράγματα. Θε να ρουφήξει τη ζωή. Η φοιτητική. Ναι, όταν είσαι μεγαλύτερο όμω το κάνει. Ναι, αλλά όταν είσαι μεγαλύτερο, έχει τι μαμά τι θα φτιάξει σήμερα να φάμε, μαμά, τα ρούχα μου, δεν μπορώ, μαμά, οι κάλτσες μου. Πώς θα έχεις συγκεντρωμένο να διαβάσεις 10 πράγματα. Έχεις όμως την καλύτερη διαχείριση χρόνου, σίγουρα, και σίγουρα μπορείς να βάλεις μια σειρά τη σκέψη σου συγκριτικά με 18 χρόνο που δεν είναι σε σειρά η σκέψη. Εγώ έχω κάνει εικόνα τώρα την Ελίνα στο σαλόνι, διαβάζει εκεί τα βιβλία, τους τόμους και τα λοιπά και ακούει από μέσα τον Δημήτρη. Μαμά! Μαμά! Βάλε μου να φάω, ρε μαμά! Τι θα φτιάξεις σήμερα! Γι' αυτό λοιπόν η Ελένη Μενεκά και δίνει ωραίες συμβουλές. Γιατί μπορεί να είδατε τώρα που λέει ότι όταν δεν είσαι καλά, ντύσου και κάνε. Το έχει πει όμως σε μια άλλη εκπομπή ότι αν θέλεις, σήμερα δεν είσαι πολύ καλά με τον σύντροφό σου. Ντύσου, σαν να βγαίνεις έξω. Το έχεις κάνει ποτέ. Το είχα δει που το είχε πει. Όχι, λέω να το έχεις κάνει. Από τη μέση και πάνω. Από τη μέση και πάνω. Από τη μέση και κάτω από την πιτζάμα. Ήταν λίγο. Και είχε πει η Ελένη τότε, ντυθείτε με στο σπίτι και ας μην βγείτε έξω. Σαν να βγαίνατε. Φτιάξτε μαλλί, κάντε μακιγιάς και περιμένετε το σύντροφο να έρθει. Που δεν θα έρθει ποτέ. Αφού έχουμε χωρίσει, ρε παιδιά. Το μόνο που μπορώ να κάνω εγώ, αν είναι να είμαι κάπως, θα είναι να αγκαλιάσω το πάτωμα, να πάρω και δίπλα τα χαρτομάντιλα, να παραγγείλω και πίτσες και να ζήσω το δράμα μου. Δηλαδή, πώς θα είναι. Αν έχει σύντροφο, λέμε. Όχι, όχι, λέει η Ελένη, αν δεν είμαστε καλά. Γενικά το είπε. Αν γίνουν όλα αυτά. Μου πέφτει. Λέει, δεν είσαι καλά. Παιδιά, το είπε ξεκάθαρη γυναίκα. Δεν είμαι εγώ σήμερα καλά. Τι να κάνω, να βάλω ένα ροζ φόρεμα. Πιάνει, παιδιά. Και βέβαια. Πιάνει. Δηλαδή, το πρωί, όταν και εμεί που σηκωνόμαστε, όταν νιστάζει λίγο, όταν είσαι κουρασμένο, θα βάλει λίγο τακούνι. Θα βάλει ένα κραγιόν. Ένα ροζ φόρεμα. Και ένα ροζ φόρεμα να βάλει. Και η Ελένη αγαπάει το ροζ. Αγαπάει το ροζ, η Ελένη. Αν αύριο δεν σηκωθώ καλά. Ναι. Να βάλω ένα ροζ φόρεμα. Όχι εσύ, παιδί μου. Όλοι. Όχι, εγώ μου λέει. Πέντε με ροζ φόρεμα. Το ίδιο. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την Ελένη Μενεγάκη. Θεωρώ ότι όταν δεν είσαι καλά, κάνει πράγματα που σου αρέσουν. Τη αρέσει το ροζ φόρεμα, να το βάλει. Αυτό. Τη αρέσει, εμένα μου αρέσει το μπλε φόρεμα. Το μπλε παντελόνι, μπλε παντελόνι. Αν μα αφήσουν εμά να βάλουμε αυτό που νιώθουμε καλά, θα είναι όλοι μαύρα. Ναι. Πίσε κατράμε. Ναι, απλά βλέποντα τη χθε το καμαρίνι με τον Τάσο, ήμασταν κάπω κάπου θα έχει να πάει μετά την εκπομπή. Μάλλον θα έχει καμία δεξίωση το βράδυ και ντύθηκε από τώρα. Εγώ την έχω δει σε παλαιότερε εκπομπέ, παλαιότερων ετών. Την έχω δει ακόμη πιο. Ναι, την Ελένη. Δεν μου είχαν εντύπωση. Σα έκανε τόσο εντύπωση. Ναι, δεν ήταν ρούχο πρεμιέρα. Συνήθω βγαίνει και Οκτώβρη, οπότε μπορεί να σου λέει α, Οκτώβρη βγαίνω συνήθω. Μήπω κάνω τώρα μια δεύτερη πρεμιέρα, κατάλαβε. Α, σου κάνει ρούχο πρεμιέρα. Ενέρεση και το μαλλί ήταν ολογκράντε. Πολύ εντυπωσιακό. Το δικό μου δηλαδή ρούχο πρεμιέρα ήταν για να βγω το βράδυ να πάω για καφέ. Είναι ανάλογα το χαρακτήρα. Εντάξει και το στυλ. Αλλά σκέφτομαι και το άλλο. Δηλαδή φοράει τώρα ω φορεματάκι τη που είναι έτσι για πρεμιέρα και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πρέπει να μαγειρέψει. Γιατί τι θα φάμε σήμερα. Η δύσκολη απόφαση μια μάνα που ρωτάνε όλοι μέσα στο σπίτι. Ναι. Μην το λερώσει. Είναι και η δύσκολη απάντηση για τα παιδιά. Γιατί όταν σε ρωτάει η μαμά, τι θα φάμε σήμερα, άσε μας βρε μαμά κάθε φορά αυτό με ρωτάς. Αυτή δεν είναι η απάντηση. Σε αυτή την κατηγορία είμαι. Και εμένα η μαμά μου μαγειρεύει στο σπίτι. Και κάθε μέρα μου λέει αυτή θα φτιάξουμε αύριο. Φτιάξε πατάτες με αυγά, να τελειώνουμε. Λέω που το τρώνε όλοι. Κάνει εκεί πέρα ένα τουρλουμπούκι. Πάλι. πάλι το ίδιο. Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης, ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Εξαιρετικά ταλαντούχος, ειδικά και ως τραγουδιστής, αλλά και ως συνθέτης και στιχουργός. Ξημερώματα, γιατί δεν έχει γράψει αυτό. Πολύ ωραίες επιτυχίες και πάρα πολύ καλό παιδί ο Πέτρος. Τον Σπύρο Ποταμόπουλο, τον συνεργάτη του, τον είχε πάρει τηλέφωνο 2 τα ξημερώματα για να του βάλει ένα τραγούδι που είχε δώσει στον Αργυρό. Γιατί είχε πει ο Ποταμόπουλος, επειδή νιστάζω, δεν το ακούω καλά. Εδώ στο κάμπο και βλέπουμε. Και νομίζω ότι ήταν μια τεράστια επιτυχία που έγινε. Εκεί ήρθε η γειτόνισσα. Εκεί ήρθε. Εγώ θα το χτυπούσα το κουδούνι στις 2 το χαράματα. Τι θα του έλεγες. Ας τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, θα έλεγα. Κάποια στιγμή, ας αποκτήσουμε ένα ωράριο διαφορετικό. Και εκείνη σου έλεγε: μη θυμώνεις, μη θυμώνεις, δεν σ' αλλάζω. Δεν θα το πιάνω, το υποκούμε, αλλά εντάξει. Σ' αγαπάω, σου φώναξα και τέτοια. Και κοιταχτήκαμε. Δεν θα μπορούσε να έχει δηλαδή τον Ιακωβίδη. Μέσω τυχεία. Όχι, όχι, παιδιά. Εγώ τώρα μένουμε και σε οροφοδιαμέρισμα. Δεν θέλω τέτοια. Θέλω την ησυχία μου. Να ακούσα ξημερώματα. Δεν μπορώ. Ξημερώματα, να ακούω για τα ξημερώματα. Έλα. Όχι, ακούω. Δεν το έχει δώσει στον Αργυρό. Δεν το έχει τραγουδίσει και στο σαλόνι του. Μέχρι να το δώσει. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να. Όχι μόνο να τον έχει στην πολυκατοικία έναν τέτοιον άνθρωπο. Ακόμα και η κοπέλα του, φαντάζομαι, αν συνυπάρχει με κάποιον. Δηλαδή, πώ θα είναι να ξυπνάει, ξέρω εγώ, 2 η ώρα, 3 και να πηγαίνει να γράψει ενώ εσύ κοιμάσαι δίπλα και να είναι ταγκαντούκα πάνω από τα αυτιά σου.
εσύ να θες να πας το πρωί στη δουλειά. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και να μην βγαίνει νότα και να μην βγαίνει σε χορδία και ξανά μετά. Αυτό. Μας έχουν πει καλλιτέχνες ότι έχουν έμπνευση και την ώρα που κοιμούνται. Και ξαφνικά ανοίγουν τα μάτια και λένε ένα χαρτί και ένα στυλό. Και πάντα έχουν χαρτί και στυλό δίπλα κάποιοι. Γράφει αγαπάω σου φώναξα. Και μετά, άμα μου ζητήσει κάτσε λίγο να σε δω να εμπνευστώ, να γράψω κάτι άλλο ακόμα, εγώ τι θα κάνω, α πούμε, με στον ύπνο μου. Δεν βολεύει κατά πάντα. Άμα σου πει το κοριτσάκι μου που ξαπλώνει και είναι τσαπαλό. Γλυκανάλατο. Τόσο ρομαντικές! Ναι! Τόσο ρομαντικές! Ναι! Είναι καλύτερα να έχεις τον Ιακωβίδη από το να έχεις γείτονα που το παιδί του μόλις ξεκινάει να μαθαίνει drum. Εγώ που το έχω πάθει αυτό, θα προτιμούσα να έχω τον Ιακωβίδη για να ακούω και τις επιτυχίες τουλάχιστον. Εντάξει, θα μπορούσε να του φτιάξει γειτόνες ένα πολύ ωραίο δωμάτιο με ηχομόνους και τελειώνει υπόθεση και να μην ακούει κανένα τίποτα και να είναι και αυτό δικό του για πάρτι του. Λοιπόν, Βασίλης Βυσμπίκης, Δέσποινα Βανδύ, τους βρήκαν και στο in.gr δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες όπου απολάμβαναν ο ένας την παρέα του άλλου. Στα Εξάρχεια, ωραία τα Εξάρχεια, να πας έτσι να... Εγώ είμαι συνέχεια στα Εξάρχεια, δεν τους είδα. Δεν έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, μάλλον, Τάσο. Μην δεν κοιτάζεις σωστά. Την Κυριακή ήμουν όλη τη μέρα στα Εξάρχεια, γιατί νομίζω ότι είναι Κυριακή αυτό. Δεν τους πέτυχα. Το Λάνθιμο το πέτυχε την ώρα που απλώνει τα ρούχα. Άλλο δεν. Είναι θέμα αισθητικής μάλλον. Δηλαδή, Βανδύ, δεν θέλω να βλέπω. Όχι, όχι. Απλά έτσι πως είναι τώρα εκεί που κάθονται και εγώ μπορεί να τους καταλάβαινα. Εντάξει, παιδιά, μπορεί να πάει το μάτι σου. Άμα δηλαδή περάσει από εκεί, δεν μπορεί να μην πάει το μάτι. Νομίζω θα φροντίσαν να είναι και διακριτική. Ναι, θα θέλανε να είναι λίγο πιο low profile. Αλλά η Δέσποινα δεν είναι διακριτική παρουσία. Σίγουρα θα πέσει το μάτι σου πάνω της. Και στον Μπισμπίκη. Πολύ γοητευτικός άντρας. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι διακριτική για κάτι. Θέλω να πω, πήγαν οι άνθρωποι να φάνε, να πιούνε και να περάσουν καλά. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, και φαντάζομαι ότι δεν ξέρω τώρα αυτές οι φωτογραφίες από που προέκυψαν, αλλά δεν πιστεύω ότι υπήρχαν παπαράτσι εκεί πέρα. Πιστεύω ότι κάποιος θα σήκωσε το κινητό, θα τράβηξε φωτογραφίες και κάπου θα τις έστειλε. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται από κινητό, αυτό ήθελα να πω και εγώ. Ότι φωτογραφίες φαίνεται από κινητό. Κάποιος έχει τραβήξει που ήταν εκεί, Ναι, που αυτό, ρε παιδιά, δεν σας φαίνεται πολύ περίεργο? Τώρα ένα σταμόνα, ξέρω εγώ, να κάθεται δίπλα σου κάποιο και να σηκώνει το κινητό σου και να βγάζει φωτογραφία, δεν ξέρω, είναι λίγο άβολο. Είναι άβολο, αλλά στου stars και στο εξωτερικό γίνεται πάρα πολύ συχνά. Οπότε θα πρέπει κάπως λίγο να το συνηθίσουν. Ας σε πω, στο εξωτερικό πληρώνονται κιόλας για αυτές τις φωτογραφίες. Εδώ δεν πληρώνονται. Όχι. Δεν το ξέρει. Είσαι σίγουρη? Και ο Βασίλης Βυσμπίκης. Ο Βυσμπίκης έχει μόνο το συγκεκριμένο ενστάταντε, όπως τα λέτε. Αυτά. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο για να μιλήσουμε. Αυτά, ναι, τα ακούσατε όλοι. Αλλά γενικά νομίζω και εδώ πουλούνται φωτογραφίες. Εντάξει, δεν είναι... Αυτό όμως που λέω, Τάσο, συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι μόνο άβολο, είναι και αγενές να με ρωτήσεις. Θες να σε τραβήξω φωτογραφία? Δεν καν. Μπαίνει στην προσωπική του ζωή, παραβιάζει προσωπικά δεδομένα εκείνη τη στιγμή. Καλά, στο πεζοδρόμιο κάθονται. Τρώνε οι άνθρωποι σε τραπέζι. Απλά ρε παιδί μου, δεν είναι η δουλειά σου, κατάλαβε. Δηλαδή δεν είναι ότι ο άνθρωπο είναι παπαράτσι. 21 από το διπλανό τραπέζι και μετά. Εντάξει, εκείνοι όταν ανεβάζουν οι φωτογραφίες στο Instagram τους από το σπίτι τους είναι καλύτερο. Δηλαδή δεν είναι όλο αυτό ένα σύνολο. Εντάξει, βγάλετε φωτογραφίες να βλέπει να. Ωραία. Μη σε πετύχουμε πουθενά. Μη σε πετύχουμε πουθενά. Δεν μου αρέσει να κάνω αυτό που. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Η Κατερίνα Πίπερη πέτυχε την πιο εκρηκτική και δυναμική προσωπικότητα από το περσινό MasterChef, τη Μαρίνα Ντεμολάη. Μας μιλάει για όλα, για την οικογένειά της, το Σάκη Ρουβά και φυσικά για τον παίκτη με τον οποίο δεν μιλάει. Πώς είσαι μετά από αυτή την εμπειρία που έζησες στο MasterChef? Έχει περάσει λίγος καιρός. Είμαι καλά. Έχουν μπει όλα τα πράγματα σε μια σειρά, τα παιδιά, το σπίτι, τα μαγαζιά, όλα. Είμαι καλά. Είμαι καλά μετά το MasterChef. Ο κόσμος πώς σου μιλάει στα social media? Δεν έχω παράπονο, εντάξει. Όλα καλά. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι δεν είμαι η ξινή που βλέπανε. Τι σου λένε δηλαδή? Ότι σε περιμέναμε πιο κακιά, ρε παιδί μου, από αυτό που βλέπαμε. Και ότι, ξέρεις, τώρα απογοητευτήκαμε λίγο. Και λέω, ρε παιδιά, τι κακό θέλετε, ας πούμε. Εντάξει, το μόνο που με ενόχλησε ήταν ένα θέμα που είχαν θίξει καταγωγής. Το οποίο, ξέρω εγώ, γυρνά στη χώρα σου και τα σχετικά. Και για μένα, μπορεί οι γονείς μου να έχουν καταγωγή από την Αλβανία, αλλά εγώ είμαι γεννημένη και μεγαλωμένη στην Ελλάδα. Είναι η πατρίδα που με έχει μεγαλώσει. Αλλά τα αγαπάω εξίσου και τα δύο. Στο γάμο του Αλέξανδρου Ακριτίδη πήγε, σε κάλεσε? Εγώ ήμουν στο γάμο της Τζούλιας όταν παντρεύονταν ο Ακριτίδης. Α, ήσουν σε άλλο γάμο εσύ? Ναι, παντρεύονταν η Τζούλια Ινόβα, οπότε έπρεπε να διαλέξω ποιο γάμο. Δεν ήμουν και καλεσμένη, δεν με κάλεσε, αλλά και παρόλα αυτά πάλι θα ήταν δύσκολο. Είδαμε όμως και με το Διονύση, τη Μαργαρίτα, πήγανε καλεσμένοι. Ναι, πήγανε τα παιδιά. Με το Διονύση κρατάς επαφές? Δεν έχει γίνει καμία κίνηση προς τον Διονύση, ούτε νομίζω ότι Διονύση προς τα μένα. Δεν έχω δει κάτι στα μηνύματα. Τηλέφωνα δεν ανταλλάξαμε ποτέ με τον Διονύση, οπότε δεν περίμενα κάτι άλλο. Τώρα δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω αν θέλω να κάτσω να συζητήσω με τον Διονύση. Θα παντρευτείς ποτέ? Γιατί μου έχεις πει, δηλαδή,
Περιμένουμε πώς θα παντρευτείς. Έχει παντρευτεί ο Σάκης και δεν έχει παντρευτεί εσύ ακόμα. Περιμένουμε να πάρει τηλέφωνο Σάκης. Ψυχολογικά ακόμα δεν είμαι έτοιμη για να δώσω μια τόσο σοβαρή και υπόσχεση. Γιατί για μένα είναι πολύ ιερό αυτό το πράγμα. Ενώπιον του Θεού να δώσει μια υπόσχεση και να πρέπει να την κρατήσει. Δεν είμαι έτοιμη ακόμα. Είμαι μωρό. Είμαι πολύ μωρό ακόμα. Στο MasterChef θα ξαναπήγαινες άμα σου γινόταν πρόταση? Τώρα είμαι 29 χρονών. Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω να κάνω άλλα δύο παιδιά. Πού να βάλω και το MasterChef στη μέση? Δηλαδή, έχω προγραμματίσει να μπει το επόμενο παιδάκι, ας πούμε, σιγά σιγά στη ζωή μας. Οπότε και το MasterChef τώρα οριακά είμαστε. Το πολύ πολύ να πάω ή στην αρχή που θα είμαι φουσκωμένη ή στο τέλος, δηλαδή, πριν γεννήσω. Τηλεοπτικές προτάσεις είχες? Τηλεοπτικές προτάσεις δεν είχα. Δεν θέλω να πω ψέματα και νομίζω ότι είναι κάτι που δεν συνδυάζεται και εύκολα με τη μητρότητα. Δηλαδή θαυμάζω τις παρουσιάστρες που είναι και μητέρες και τα καταφέρνουν και με τη τηλεόραση, γιατί πραγματικά θέλει χρόνο. Η τηλεόραση για μένα είναι κάτι πολύ δύσκολο. Δεν είναι κάτι που το αποκλείω τελείως. Απλά για να γίνει, νομίζω ότι πρέπει να γίνει με τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Επειδή ασχολείται με τη μαγειρική ο σύζυγός σου, θα μπορούσε να το αντέξει αυτό το πράγμα. Να πάει σε ένα reality και να μείνει με τα παιδιά. Ναι, εμένα νομίζω ότι είναι η καθημερινότητα μου με τα παιδιά. Δεν είναι κάτι που δεν το έχω ξανακάνει. Από την άλλη, επειδή είχε τις προτάσεις του για να κάνει κάτι μαγειρικό, όταν του το έκανε σαν πρόταση, δηλαδή του πήραν τηλέφωνο, ξέρω εγώ, να πας εκεί, μου λέει: δεν είναι η ώρα μου. Τώρα μου λέει: πήγες. Πέρασες καλά ή μπορεί να μην πέρασε κάποια καλά, το διαχειρίστηκες. Έχεις μια διασημότητα αυτή τη στιγμή. Επειδή πρέπει να τη διαχειριστείς και επειδή κάνεις πολλά ανοίγματα αυτή τη στιγμή, εγώ θα είμαι ο άνθρωπος που θα σε στηρίξω και θα μείνω με τα παιδιά. Δηλαδή δεν το κάνουν αυτό. Δηλαδή οι άντρες πλέον νομίζω ότι δεν το κάνουν αυτό. Γι' αυτό όταν βλέπεις ένα χαρακτήρα σε ένα παιχνίδι μαγειρικής, reality μαγειρικής, όπως θέλετε παίξτε το, ή οπουδήποτε, και όχι μόνο στο MasterChef, από μία ατάκα, από ένα πλάνο, δεν μπορείς να βγάζεις και 100% άποψη για κάποιον. Δεν ήταν ένα πλάνο, Μαρίνα, μία ατάκα. Δεν είναι πολύ γλυκό κορίτσι. Μια χαρά, εγώ τη συμπαθούσα στο παιχνίδι και ήταν από τους πιο δυναμικούς χαρακτήρες, αλλά δεν είπε μία ατάκα. Ήταν χαμός είχε γίνει τότε από σχόλια όμως. Είχε γίνει πραγματικά χαμός. Δεν άφηνε κάτι να πέσει κάτω. Κατευθείαν το τσίμπαγε, ειδικά με τον Διονύση. Παιδιά, εγώ νομίζω ότι όταν είσαι μέσα σε ένα παιχνίδι που έχει και εγκλισμό και έχει και όλο αυτό τον ανταγωνισμό και έχεις πάνω σου τις κάμερες, την αλήθεια σου βγάζεις. Δεν νομίζω ότι κρύβεσαι. Ή την ένταση της στιγμής. Ή την ένταση της στιγμής. Την αλήθεια μεν, αλλά λίγο υπερβολική. Μπορεί. Ναι. Δεν σου είπα εγώ ότι είναι άγια και ξαφνικά είναι πάρα πολύ γλυκιά, συσταλμένη και βγήκε στο παιχνίδι. Ταιριάζει σίγουρα. Ναι, συμφωνώ με αυτό που λέει ο Τάσος, γιατί πιστεύω ότι στις πιεστικές καταστάσεις φαίνεται ο πραγματικός χαρακτήρας του ανθρώπου. Γιατί αν καθόμαστε όλοι εδώ πέρα χαλαροί και πίνουμε καφέ, προφανώς είμαστε όλοι μια χαρά. Όταν όμως υπήρχε εκεί ο ανταγωνισμός, ποιος θα κερδίσει, ποιος θα μαγειρέψει καλύτερα. Εντάξει, η Μαρίνα, η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο επιθετική. Μπορεί όντως μετά βγαίνοντας, ας πούμε, να αναθεώρησε κάπως. Ναι. Και ο Διονύσης όμως ήταν, δηλαδή είχε δηλαδή έπαιρνε για να δώσει την επίθεση, έπαιρνε και εκείνη μια συμπεριφορά για να την γυρίσει πίσω. Δεν ήταν ξαφνικά «Γεια σου Μαρινάκη» και έγινε κανένα χαμός. Κατάλαβες να σου πω. Και δεν είναι μόνο η μαγειρική, εκεί συμβίωναν 20 άνθρωποι παιδιά, 15, 16, ήταν 8 στο τέλος, δεν είναι μόνο το ανταγωνιστικό κομμάτι. Πώς θα ήσουν αν έμπαινες τώρα σε ένα σπίτι με 19 διαφορετικά άτομα που δεν τους είχες ξαναδεί ποτέ? Κοίταξε, η αλήθεια είναι, δεν θέλω να το φαντάζομαι. Όχι. Τάσο, εσύ. Εγώ τι να πάω σε reality? Όχι ρε παιδί μου, σε ένα σπίτι με 19 διαφορετικούς ανθρώπους που δεν τους είχες ξαναδεί ποτέ. Την πρώτη εβδομάδα θα ήταν πάρα πολύ καλό, θα με συμπαθούσαν όλοι. Μετά... Άρα Μαρίνα θα ήσουν. Διονύσης. Έχουμε και τέτοια γελιά με τη Μαρίνα, βρίσκεται πολλά κοινά τελικά. Ωραία, δήλωση συμμετοχή στο MasterChef, όπου ξεκινάει ο επόμενος κύκλος, οπότε μπορεί να δηλώσει και εσύ. Ήμουν πάρα πολύ καλός μάγειρας κάποτε, μετά το παράτησα. Ωραία, να η ευκαιρία τώρα. Θα δηλώσει συμμετοχή στο MasterChef. Λοιπόν, έχουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο περιμένουμε πώς και πώς να δούμε τους 4 κριτές του GNTM στην υπέροχη φωτογράφηση που έκαναν στο Hello και το backstage βεβαίως εδώ στο Breakfast at Star. No time to hesitate.
Δείτε σε λίγο αποκλειστικά backstage πλάνα και δηλώσεις από την φωτογράφηση των κριτών του GNTM. Είμαστε όλοι παρέα μαζί, είναι η πρώτη μας φωτογράφηση. Είναι σαν να κάνουμε κάμπινγκ. Μου είναι ιδιαίτερα έτσι περίεργο να φωτογραφίσουμε, γιατί είναι άλλη δουλειά μου πίσω από τις κάμερες. Βίκη σου λείπει λίγο. Η Βίκη μου λείπει πολύ. Σήμερα θα είναι μαζί μας ο Βασίλης Χαλακατεβάκης. Δείτε σε λίγο τι αποκάλυψε ο αντίπας για την σύζυγό του. Έστειλε μια λουλουδού και λέει τι είναι αυτό, γιατί το λες αυτό, σε παρακαλώ, απαράδεκτο. Εγώ σκέφτομαι την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Πάντως καλημέρα. Βλέπεις το βίντεο κλιπ και ήταν εντάξει, τα λιτά τα μαλλιά σου και τέτοια, τα γνωστά. Λοιπόν, χαμός. Είναι, δεν ξέρω. Ναι, εδώ. Γιατί σήμερα μου λείψε αυτό, ένιωσα την ανάγκη να ακούσω τι μέρα είναι. Το θελές. Μόνο για τον Τάσο σήμερα. Μόνο για τον Τάσο. Παρασκευή. Λοιπόν, έγινε μια φωτογράφηση στο περιοδικό Hello με τους τέσσερις κριτές του GNTM. Φοβερή φωτογράφηση, όλοι μαζί. Και εμείς βρεθήκαμε στο backstage. Τρομερό. Το Breakfast Star ήταν εκεί και ευχαριστούμε πάρα πολύ το περιοδικό Hello για τη φιλοξενία. Οι τέσσερις κριτές φωτογραφήθηκαν για το εξώφυλλο του τέθους που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα. Καταπληκτικοί, αποδεικνύουν για άλλη μια φορά τη χημεία τους. Καταλαβαίνεις για άλλη μια φορά γιατί είναι τα πιο hot πρόσωπα αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση και μας μιλάνε για όλα. Η Ισμήνη μας λέει γιατί δεν διαβάζεις κριτικές. Η Ζενεβιέβ μας λέει κάτι πιο λίγο θα σας προβληματίσει, θα το δούμε. Ο Δημήτρης Κουλός κάνει casting εκεί πέρα παράλληλα και μας μιλάει και για την καρταρόμπο του. Και ο Άγγελος Μπράτης κάνει ένα μικρό spoiler για όλα όσα θα δούμε φέτος. Φωτογράφηση για το περιοδικό Hello. Όλοι μαζί αυτή τη φορά. Όλοι μαζί, είμαστε όλοι παρέα μαζί. Είναι η πρώτη μας φωτογράφηση. Είμαι πολύ χαρούμενη. Εγώ είστε πολύ ωραία παρέα. Ναι, έχουμε δέσει πάρα πολύ με τα παιδιά. Άγχος και το πώς θα φανεί το αποτέλεσμα. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει άγχος γιατί ήταν κάτι καινούριο για μένα. Αυστηρή όμως, σε βλέπω. Ναι. Ναι, είμαι κάπως αυστηρή. Επειδή είμαι αυστηρή και με τον εαυτό μου, το παίρνω λίγο πιο προσωπικά. Γίνεις ο Μάκης. Με συγκίνησε ο άτιμος, ναι, ναι. Κορίτσι, εδώ το βλέπεις που έχει πλαντάξει το κλάμα. Το έχεις συγκίνησει. Γι' αυτό και εγώ έχω πάθει τώρα εγκεφαλικά. Τα παιδιά κάθε χρόνο γίνονται όλο και καλύτερα. Είναι σοκαριστικό το επίπεδο. Όταν βλέπεις ένα παιδί και έρχεται, το οποίο δεν είναι διαβασμένο. Δεν υπάρχει διάβασμα, δηλαδή δεν δίνουμε εξετάσεις. Αλλά αν υποτίθεται θέλεις να μπει σε έναν χώρο, δηλαδή, δεν ξέρω, οποιοδήποτε επάγγελμα κάπως πρέπει να ξέρεις. Αν εννοείς αυτό, ναι, με τρελαίνει. Δηλαδή, τα βασικά πρέπει να τα ξέρεις. Ισμήνη, πώς σου φάνηκε? Ισμήνη είναι θεά. Είναι πολύ καλή, είναι πολύ όμορφη, είναι φρέσκια η οπτική της γωνία. Όταν δείχνει κάτι στα παιδιά, αμέσως το παίρνουν. Έχει μια συγκλονιστική μεταδοτικότητα. Δεν σου λείπει λίγο? Η Βίκη μου λείπει πολύ. Συνεχίζουμε και είμαστε, δηλαδή καθημερινά τη βλέπω. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλώς ήταν λιγάκι σοκαριστικό στην αρχή. Εμμανουέλα, έλα λίγο μέσα. Θέλω να με ξεφτυλίσεις την πασαρέλα, κανόνες την πορεία σου. Είσαι το wild card μου και θα παραμείνεις μαζί μας. Και σου υπόσχομαι, σαν γυναίκα, ότι δεν θα σε ξυρίσω. Επειδή το έχω βιώσει και... Δηλαδή τώρα, λίγο πριν το COVID τα είχα στα μαλλιά μου από το χειρουργείο. Όταν αυτό είναι κάτι που σου συμβαίνει από θέμα ασθένειας και βία, είναι θέμα. Οπότε δεν ήθελα να φύγει αυτό το παιδί, ενώ έχει περάσει κάτι τέτοιο και εγώ να μην της δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Εάν δεν το είχα δει να ξυπνάω και να βρίσκω, ας πούμε, στο μαξιλάρι μου ολόκληρη τούφα, δεν ξέρω εάν θα μπορούσα να καταλάβω τι εννοούσε. Τι είναι η αγαπημένη σας διαδικασία? Νομίζω ότι οι φωτογραφίσεις που έχουν ενδιαφέρον κοινωνικά και συναισθηματικά. Πώς είναι γενικά στα παρασκήνια αυτά που δεν βλέπουμε εμείς? Νομίζω ότι έχετε τραβήξει αρκετά πολλά ήδη εδώ με τη Ζεν που χορεύουμε και αυτά πάνε πολύ ωραία. Είναι πειρακτήρια. Είναι σαν να κάνουμε κάμπινγκ. Αλήθεια. Ναι. Η Ισμήνη έφερε και μια διαφορετική αύρα. Πολύ, ναι. Η Ισμήνη είναι ένα πάρα πολύ κόμψο κορίτσι. Έχει
φοβερές γνώσεις πάνω στο αντικείμενό της. Είναι μια ηρεμή δύναμη και μου αρέσει που βλέπει φυσικά τα παιδιά από τη δικιά τους πλευρά. Μου είναι ιδιαίτερα έτσι περίεργο να φωτογραφίσω με εγώ, γιατί είναι άλλη δουλειά μου πίσω από τις κάμερες, τουλάχιστον φωτογραφικά. Να πούμε ότι εδώ πέρα ενώ κάνατε φωτογράφηση, βγήκαμε έξω και κάνατε casting. Είναι δουλειά μου, αυτή είναι η καθημερινότητά μου, παιδιά. Έτσι είναι η ζωή μου. Προλαβαίνετε γενικά? Όχι. Είσαι λίγο αυστηρό. Δεν είμαι αυστηρός, είμαι επιλεκτικός. Άλλος αυστηρός και άλλο επιλεκτικός. Δεν σε πούνε αυστηροί επειδή διάλεξες, επέλεξες τον άντρα σου. Αμέσως, δηλαδή, σου βγαίνει ρετσινιά. Τι κακό είναι αυτό. Είναι πολύ καλή κι αυτή. Ναι, μου αρέσει, Σμινάκο. Δεν ξέρω πολλά χρόνια. Εγώ έχω δουλέψει με τη Σμίνη πολύ πριν τη γνωρίσετε. Δηλαδή, δουλεύουμε τελευταία, δεν ξέρω, 10 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για την αγαπημένη μας κριτική επιτροπή. Το πόσο γρήγορα ενσωματώθηκε η Σμίνη έχει να κάνει με το ότι γνωρίζονται μεν, αλλά από την άλλη το ότι όλοι είναι γνώστες της δουλειάς. Και αυτό το κάνει ακόμη πιο εύκολο να μιλήσουν στην ίδια γλώσσα. Ο Άγγελος Μπράτης περνάει κάμπινγκ, ο Σκουλός κάνει κάστινγκ. η Ζενεβιέβη με την Ισμήνη απλά απολαμβάνουν όλη αυτή την παρέα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω. Εγώ τώρα ξέρετε τι σκέφτομαι και έχω προβληματιστεί. Τι? Ο Δημήτρης Σκουλός κάνει συνέχεια κάστινγκ, όπως είπε, όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Προχθές ήταν εδώ πέρα, στο Breakfast Star. Μιλήσαμε, συναστραφήκαμε ένας τον άλλον. Τίποτα. Θα είχε γίνει κάτι αν. Δεν θα έκανε κάστινγκ εκείνη τη στιγμή από μέσα του, μιλώντας μαζί μας. Αυτό που λέει η Τζόρτζια. Θα είχε γίνει αν μας άρεσε. Θα το ήξερε. Αν του αρέσαμε μάλλον. Δεν παίρνουν κατευθείαν τηλέφωνο, παιδιά. Μπορεί να το σκέφτεται ο άνθρωπος, να επεξεργάζεται όλες τις φυσιογνωμίες που ήμασταν κατά, εδώ. Ψάχνει κόνσεπτ για τον καθένα. Οπότε σου λέει: μόλις βρει το κόνσεπτ, θα καλέσω τον Τάσο. Έτσι πιστεύω, εγώ είμαι προβληματισμένος έτσι πάνω από το γραφείο και λέω: πού να βάλω τον Τάσο. Νομίζω τελείωσε η επεξεργασία. Το αντίστοιχο βγήκε. Είναι από τις λίγες φορές που τους βλέπουμε. Βασικά πρέπει να είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε και τους τέσσερις κριτές του GNTM να φωτογραφίζονται όλοι μαζί. Και το ενδιαφέρον από όλα αυτά είναι ότι ο Σκουλός περνάει στην άλλη θέση, γιατί όταν έχεις συνηθίσει να φωτογραφίζεις και ξαφνικά πρέπει να σε φωτογραφίσουν και να σταθείς εσύ απέναντι από το φακό, φαντάζεστε πόσο πιο δύσκολο θα είναι. Μας είπε εδώ τη Δευτέρα που ήταν ότι όταν τον φωτογραφίζουν δεν λέει ποτέ αν του αρέσει ή όχι, γιατί θεωρεί ότι ο φωτογράφος για να το κάνει έτσι αυτό είναι και το η αισθητική του και το αποτέλεσμα που θέλει να δώσει. Γιατί το κατέχει αυτό και ξέρει πάρα πολύ καλά πώς είναι. Βέβαια, τρομερό, τρομερό. Άρα θα του είναι εύκολο να στηθεί ή θα είναι δύσκολο. Εύκολο, ή αμήχανο. Θα ξέρει τα μυστικά, θα ξέρει την κλίση του κεφαλιού ότι πρέπει να είναι τρία τέταρτα. Λέω εγώ, φαντάζομαι. Και πάντα προς τα πάνω, αυτό. Για να κόβει λίγο. Α, και πάνω να φεύγει το προγούλι. Είδατε πόσα ξέρουμε, πάρτε μας και εμάς. Ναι, ναι. Πάντως η απάντηση σε όλους εκείνους που αναρωτιούνται είναι καλή η Σμίνη, το όχι, ενσωματώθηκε, πώς είναι σαν κριτής, ήταν η Ζενεβιέ την έδωσε την καλύτερη απάντηση. Έχει συγκλονιστική μεταδοτικότητα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να είσαι σωστή στη δουλειά αυτή. Ναι. Δεν είναι. Μα το είδαμε και στα επεισόδια. Αυτό ήταν ολοφάνερο. Γιατί όταν μπήκε ένα κορίτσι και έκανε πασαρέλα και δεν τα κατάφερε και σηκώθηκε η Σμίνη να την καθοδηγήσει και να τη δείξει πώς το κάνουν σωστά, αμέσως είδαμε διαφορά στο πώς το ίδιο το κορίτσι προσαρμόστηκε σε αυτό. Με τη Μαρία που ήταν κάπως φιδωλή με τη Μαρία και τελικά είδαμε ότι η Μαρία τα κατάφερε και είναι και μέσα στο σπίτι τώρα. Ενώ αν ήταν κάποιος άλλος να μην τις είχε μεταδώσει με τον ίδιο τρόπο και να μην μπορούσε να το καταφέρει. Αυτό ουσιαστικά είναι ταλέντο το να μεταδίδεις κάτι τόσο απλά και γρήγορα. Παιδιά, είναι και από το πρώτο επεισόδιο όταν... Μπορεί στο πρώτο επεισόδιο να μας φάνηκε λίγο περίεργο, λίγο αμήχανο όλο αυτό. Με νομίζω μετά από το δεύτερο, τρίτο επεισόδιο είναι σαν να την βλέπεις δύο χρόνια μέσω GNTM. Σαν να την βλέπεις πηγαίνει. Έχει ταιριάξει. Πηγαίνει πολύ γι' αυτό. Της πηγαίνει και η σαν εικόνα. Έχει ταιριάξει πάρα πολύ. Εμένα ξέρετε που με κέρδισε σήμερα η Σμίνη με το βίντεο που είδαμε. Πού? Για πρώτη φορά μια κριτής που είναι αυστηρή, της λένε είσαι αυστηρή και λέει ναι, είμαι αυστηρή. Δηλαδή ναι, γιατί να μην είναι αυστηρή. Είναι μια επαγγελματίας που κάνει χρόνια αυτή τη δουλειά, την ξέρει πάρα πολύ καλά. Προφανώς έχει περάσει χίλια μύρια πράγματα. Και μπορεί και έχει το δικαίωμα να είναι αυστηρή και πρέπει να είναι αυστηρή για να εξελιχθούν τα παιδιά. Άρα φεύγει ο τίτλος από το Σκουλό και πάει συνισμένη τώρα. Γιατί το Σκουλό είχαμε σαν αυστηρό τόσα καιρό. Επιλεκτικός είναι ο Σκουλός, το ξεκαθάρισε. Ναι, ναι, αυστηρός δεν είναι, δεν νομίζω να είναι αυστηρός. Όχι, εγώ αυτό που πάντως είδα, όχι. Και τη Ζενεβιέφ, παρόλο που την έχουμε και αυτήν σαν αυστηρή στο κεφάλι μας, βλέπουμε μια πιο τρυφερή και ευαίσθητη πλευρά της. Όταν το πρόβλημά σου το βλέπεις σε κάποιον άλλο, το πρόβλημά σου όμως το καταλαβαίνεις 100%. Ναι, θα υπήρχε συνέστηση έτσι κι αλλιώς. Θα μπορούσε να καταλάβει το κορίτσι αυτό. Πόσο μάλλον όταν είναι βιωματικό πια και βλέπεις έναν άνθρωπο απέναντί σου να σου λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα που έχεις βιώσει εσύ, ας πούμε, το προηγούμενο βράδυ με το να βλέπεις, ας πούμε, τα μαλλιά σου στο κρεβάτι. Και νομίζω πολύ χαρήκαμε όταν έδωσε και τη wild card εκείνη την ώρα. Σαφώς, εννοείται. Δηλαδή πάρα πολύ. Και εγώ εκείνη την ώρα λέω μπράβο της.
Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, μια θεατρική παράσταση πάρα πολύ ωραία. Σωστά. Η Βασιλική Πασιούρη ήταν μετά το τέλος της παράστασης Ποντικοπαγίδας στο θέατρο Νέος Ακάδημος και συνάντησε όλους τους συντελεστές και μας λένε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν δύο Έλληνες ηθοποιοί, οι οποίοι, παιδιά, δεν θέλουν να ασχοληθούν με την τηλεόραση. Βάζουν χ στην παρουσίαση, δεν θέλουν να μπουν σε κανένα reality, και αυτό είναι είδηση. Και υπάρχει και η Ελληνίδα μάνα, η οποία δεν μπορεί να φύγει μέσα από τη Βαλέρια Κουρούπη όταν ο γιος της τη διώχνει από το σπίτι. Δεν ξέρει τι να κάνει. Απολαύστε. Πώς είναι που επιστρέφετε στον χώρο του θεάτρου μετά από ένα μεγάλο διάστημα λόγω κορονοϊού? Είναι πάρα πολύ όμορφα που επιστρέφουμε πίσω στην τέχνη μας. Είναι πολύ ωραία η επάνωδος με αυτούς τους εξαιρετικούς συνεργάτες σε μια, νομίζω, πάρα πολύ όμορφη δουλειά που ήδη φαίνεται από τον κόσμο ότι την αγαπάει και τη στηρίζει. Ξεκινήσαμε το Σάββατο, το θέατρο είναι γεμάτο. Τηλεοπτικά θα σας δούμε κάπου, θα επιστρέψετε? Όχι, για φέτος. Δεν θα επιστρέψω για φέτος. Θέλετε ή δεν υπήρχαν προτάσεις? Υπήρχαν κάποιες προτάσεις, αλλά θέλω να, επειδή έκανα, έχω κάνει δύο καθημερινά, έχω κάνει κάποια τηλεόραση τα τελευταία χρόνια, θέλω να αφοσιωθώ λίγο στο θέατρο αυτή την περίοδο. Ανοιχτό σε προτάσεις, αν θα σας λέγανε να κάνετε κάτι πάνω στην παρουσίαση? Όχι, ούτε παρουσίαση δεν είναι το κομμάτι μου, ενώ δεν με απασχολεί αυτό το πράγμα. Με απασχολεί η τέχνη, το θέατρο, το σινεμά και η τηλεόραση. Σαν μπαμπάς πώς είστε? Πολύ καλός. Όχι, τι αυστηρός. Είμαι μπαμπάς. Χάζω μπαμπάς. Επιστροφή στο θέατρο μετά από πάρα πολύ καιρό. Ναι ρε παιδιά, επιτέλους. Είναι σαν ανάσταση, σαν μικρή ανάσταση. Πώς το χρειαζόμαστε όλοι. Τηλεοπτικά πώς θα είμαστε φέτος? Τηλεοπτικά είμαι στο Χαιρέτα μου τον Πλάτανο στην ΕΡ. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Έχω και εταίρη μου το Φώτο Σιρκουλόπουλο, κάνουμε το ζευγάρι. Εξ Ιταλίας ερχόμενο και έχει πολύ πλάκα, είναι πολύ ωραίο. Περνώ καταπληκτικά μαζί του, γιατί είναι πολύ ωραία τα γυρίσματα, κουραστικά. Και αν έχεις χημεία ωραία και περνάς όμορφα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ο γιος τι λέει για αυτά που λείπει τώρα από το σπίτι? Ο γιος, κοιτάξτε, είναι μεγάλος πια πολύ. Και χαίρεται πολύ από το σπίτι. Τον αφήνει και στην ησυχία του, με θεωρεί πάρα πολύ κουραστική. Είναι πολύ φυσικό, νομίζω. Ασχολείται σαν μεγαλύτερο μου. Πώς πήγε η πρόβα, ξέρεις αυτά. Δεν ρωτάει πολλά. Δεν έχει ασχοληθεί πολύ. Βλέπει Πλάτανο βέβαια. Είδε λίγο από περιέργεια και κόλλησε, του άρεσε. Κάνει σχόλια πάρα πολύ εύστοχα. Αυτά. Πιεστικός. Τώρα στην εφηβεία περνάτε ζόρικα? Όχι, περνάμε πολύ καλά. Πέρασαμε λίγο νωρίτερα, λίγο πιο ζόρικα, έτσι, με θυμούς και τέτοια, όπως όλα τα παιδάκια. Τώρα είναι σούπερ. Συζητάμε πολύ ωραία. Καταλαβαίνω πότε γίνομαι κουραστική. Αλήθεια είναι αυτό, έχει δίκιο. Θυμάμαι και τα δικά μου, πόσο με κουράζανε οι γονείς μου. Προσπαθώ να κάνω κράτ, τέτοια πράγματα. Σου χαίρομαι που σας συναντώ, γιατί δεν σας βρίσκουμε και εύκολα. Ναι, είναι λίγο δύσκολο να με βρεις, αυτή είναι η αλήθεια. Είστε πολύ πράγμαν. Κάνετε διάφορα. Κάνω διάφορα, ναι. Και στην τηλεόραση, δηλαδή. Και στην τηλεόραση κάνω διάφορα, ναι. Και φέτος Άστεγος, σε ένα καινούριο σύριαλ που θα ξεκινάει από το Δεκέμβριο. Θα λέγεται Ο Δρόμος, για την ΕΡΤ1. Κάνατε πράγματα μέσα στην καραντίνα που δεν είχατε την ευκαιρία να τα κάνετε όλο αυτό το διάστημα που δουλεύατε? Έκανα πράγματα που τα έκανα πάντα και που μου αρέσουν πολύ. Όπως? Να πάω στο χωριό και να μείνω εκεί και να κλείσω την καραντίνα μου κτλ. Θα μένατε μόνιμα στο χωριό? Ναι, αν μπορούσα θα το έκανα. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό. Νομίζω ότι και πολλοί κόσμοι έχει αρχίσει και αποχαιρετάει την Αθήνα σιγά σιγά. Νομίζω είναι η ώρα. Κάτι άλλο πέρα από την Υποκριτική θα μπορούσαμε να σας δούμε? Σαν τι? Σε κάποιο σοου να παρουσιάζετε κάτι, όχι, να τραγουδάτε, να χορεύετε? Όχι, όχι, όχι. Μου έχει γίνει για ένα τηλεπαιδί, πώς το λένε, ένα reality που απλά δεν ήθελα να πάω στο reality. Είναι τόσο απλό δηλαδή. Σε reality επιβίωσης θα πηγαίνετε? Όχι. Γιατί να επιβιώσω, αγάπη μου? Δεν θέλω να επιβιώσω. Γιατί μια χαρά είμαστε. Πρέπει δηλαδή με το ζόρι να επιβιώσουμε. Να κάνουμε γυμναστική, να πεθάνουμε. Δεν είμαστε σε τέτοια ηλικία πια. Εντάξει, θα συμφωνήσω απόλυτα με το Σύφη ότι δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Κάνει αυτό που γουστάρει, αυτό που σου αρέσει και δεν είναι όλοι για όλα. Ναι. Οπότε ούτε σε reality θα πήγαινε, ούτε παρουσίαση θα έκανε. Και νομίζω το λέει πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σωστά. Δεν είμαστε όλοι για να κάνουμε τα πάντα. Θα πήγαινε σε reality επιβίωσης. Θα κάνει μια στιγμή να κουραστεί. Εγώ θα σου πω ότι ποτέ δεν λέω ποτέ, αλλά είμαι σε μια ηλικία που γιατί να επιβιώσω. Επιβιώνω μια χαρά, δηλαδή. Κάθε να λειτουργούμε είναι το θέμα. Κάθε μέρα μια επιβίωση είναι. Να δούμε πώς θα βγάλουμε την μέρα. Αυτό που λέει προφανώς έχει να κάνει με reality επιβίωση. Ναι, με reality επιβίωση. Το καταλάβαμε. Αλλά είναι και θέμα χαρακτήρα. Αν σου αρέσουν οι προκλήσεις. Προφανώς ο Σύφης είναι πάρα πολύ καλά. Σου λέει γιατί να επιβιώσω. Να πάω στο χωριό, να ράξω, να περάσω εκεί, να είμαι ήρεμος, πράος, χαλαρός. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και λέω πάμε όλοι στο χωριό. Σιγά. Να κάνουμε από εκεί εκπομπή, από το χωριό.
Εγώ πάλι νιώθω πάρα πολύ περήφανη που είμαι σε αυτή την εκπομπή και επιτέλους ακούω έναν άνθρωπο που επιτέλους είναι ηθοποιός και δεν θέλει να κάνει κάτι άλλο πέρα από αυτό. Πραγματικά, παιδιά, γιατί σπάνια βλέπουμε ηθοποιούς να ομολογούν μπροστά στην κάμερα ότι δεν έχω δεχτεί τηλεοπτικές. Δεν θέλω να κάνω τηλεοπτικές προτάσεις. Αν δεν θα το σκεφτόμουν να πάω στο reality επιβίωσης, η υποκριτική είναι υποκριτική. Αυτή είναι η δουλειά μου και αυτό θα κάνω. Οι πιο πολλοί ηθοποιοί θέλουν να γίνουν παρουσιαστές, δηλαδή. Ξέρετε, νομίζω ότι αυτό που ήθελε να πει είναι ότι γενικά λίγο αποπροσανατολίζονται τα τελευταία χρόνια ηθοποιοί. Βέβαια, μιλάμε και για μια περίοδο που ήταν 2 χρόνια παιδιά κλειστά τα θέατρα. Οπότε, λογικό οι άνθρωποι να στράφηκαν και σε άλλες δουλειές. Και στην Αμερική είναι δεδομένο αυτό. Δηλαδή, τις περισσότερες εκπομπές παρουσιάζουν οι ηθοποιοί. Οι stand-up comedians, υπάρχει όλο αυτό το κομμάτι. Okay. Οπότε, γι' αυτό και ρωτάτε. Αλλά από την άλλη, συμφωνώ και μαζί του, γιατί όταν είσαι ηθοποιός, είσαι ηθοποιός. Η τέχνη σου είναι αλλού, δεν είναι στην τηλεόραση. Ναι, παιδιά, αλλά φαντάζομαι ότι. Εγώ θα πω ότι ίσως υπάρχει χώρος για όλους. Δηλαδή, αντίστοιχα, έχουμε δει και ανθρώπους που δουλεύουν στην τηλεόραση ή στο τραγούδι να δοκιμάζουν, να μπουν στην υποκριτική και να ανεβαίνουν στα θέατρα. Το θέμα είναι ότι αν έχεις ταλέντο, θα παραμείνεις στο χώρο. Δεν θα σε ξεβράσει το σύστημα, αν μπορώ να το πω έτσι, από μόνο του. Αν τα καταφέρεις, έχει καλώς. Και γιατί να μην κάνεις και μια μεταστροφή. Έχουμε δει πάρα πολλούς ηθοποιούς που τα έχουν καταφέρει εξαιρετικά στην παρουσίαση. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι κακό. Και συγγνώμη, θέλω να πω και το άλλο. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε όλοι άνθρωποι. Γιατί πρέπει να μπαίνουν ταμπέλες. Εσύ τώρα είσαι τραγουδιστής. Εσύ τώρα είσαι αυτό. Δεν μπορείς να είσαι απλά καλλιτέχνης. Γιατί είναι και συνυφασμένα όλα αυτά μεταξύ τους. Έτσι κι αλλιώς δεν φταίει ούτε ο τραγουδιστής, ούτε ο ηθοποιός. Ούτε κανένας. Από κάπου λαμβάνουν μια πρόταση και το σκέφτονται. Λοιπόν. Ίσως και είναι οικονομική, πολύ καλό το οικονομικό, που σου λέει, γιατί να μην δεν το δοκιμάσω. Ναι. Οπότε δεν στέλνει απόλυτα ούτε οι ηθοποιοί ούτε οι τραγουδιστές. Ναι. Από την άλλη όμως, όταν ένας παρουσιαστής παίξει σε ένα σύριαλ, θα πέσουν να το φάνε. Θα πούνε δεν είναι ηθοποιός. Αλλά πώς ένας ηθοποιός μπορεί να γίνει παρουσιαστής και να το δεχτούμε έτσι αυτό. Απλά. Γίνεται στην Αμερική, που λέει ο Τάσος. Στην Αμερική, πολλοί παρουσιαστές ξεκίνησαν και έγιναν ηθοποιοί μετά. Γιατί στην Αμερική είναι τέτοια τα σόου τα οποία μπορεί να χρειάζονται και ένα ηθοποιώδες, υποκριτικό ταλέντο. Αλλά το θέμα είναι, συμφωνώ με την Τζόρτζια, γιατί να βάζεις ταμπέλα. Δεν θα γίνεις παρουσιαστής, γιατί είσαι ηθοποιός, δεν θα γίνεις τραγουδιστής, γιατί είσαι παρουσιαστής. Αυτό να σου πω ότι πιστεύω είναι ότι κόβεις την πορεία ενός άλλου που το έχει διαβάσει, το έχει σπουδάσει, το έχει ψάξει, το έχει κάνει. Καλά, και εγώ έχω τελειώσει ψυχολογία, ας πούμε. Θα μου πεις τι κάνω εδώ. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ναι, θα το πει. Ο καθένας μπορεί να το πει. Αλλά την ίδια στιγμή, γιατί να στοχοποιούμε τους ανθρώπους. Προφανώς και κάποιος με έχει επιλέξει ή μου το έχει προτείνει για να είμαι εδώ. Αν είναι έτσι, να στοχοποιήσουμε τους παραγωγούς ή ίσως το κανάλι που έχει επιλέξει έναν άνθρωπο να κάνει αυτό. Γι' αυτό δεν ρίχνουν την ευθύνη στον ηθοποιό, τραγουδιστή, ψυχολόγο, παύλα κτλ. Ότι η πρόταση έρχεται από κάπου και εσύ μπαίνεις διαδικασία να τη σκεφτείς, γιατί μπορεί και την εποχή να μην κάνεις τίποτα. Άρα η ευθύνη είναι σε αυτόν που κάνει την πρόταση. Ναι, δηλαδή. Από εκεί ξεκινάει. Όχι, εγώ παιδιά θεωρώ ότι πραγματικά όλοι οι άνθρωποι, και αν είσαι καλός, θα μείνεις. Ό,τι και να έχεις κάνει. Κομμάτι, ναι, δεν έχει σημασία αν πριν παρουσίαζες, αν πριν ήσουν σε μια θετική παράσταση. Αν είσαι καλός σε οποιοδήποτε επάγγελμα ή οπουδήποτε σε βάλουν, θα μείνεις και θα φανείς στην πορεία αυτό. Κρατάω μια επιφύλαξη σε αυτό, γιατί πρέπει να πάμε σε break και θα έλεγα πάρα πολλά τώρα. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο. Σήμερα θα είναι μαζί μας ο Βασίλης Χαλακατεβάκης. Δείτε σε λίγο τι αποκάλυψε ο αντίπας για την σύζυγό του. Έστειλε μια λουλούδο και λέει τι είναι αυτό, γιατί το λες αυτό, σε παρακαλώ, απαράδεκτο. Μαθαίναμε τόση ώρα για τα εσωτερικά. Πάμε να μάθουμε για τα εξωτερικά, τι γίνεται εκεί έξω. Και βέβαια έχουμε τον ιδανικό άνθρωπο, ο οποίος μας φέρνει τα πάντα που γίνεται στο εξωτερικό, στα BBC της News. Τάσο, με τι ταξιδεύεις τόσο γρήγορα?
Ε, παιδιά, τώρα έχω και εγώ τις άκρες μου. Εντάξει τώρα, τόσα χρόνια στο κουρμπέτι, βρίσκω τρόπους. Α, δεν τα λες, τα μυστικά. Όχι, όχι, δεν λένε ένας δημοσιογράφος, δεν δίνει ποτέ τις πηγές του. Βέβαια. Ναι, όλα αυτά τα κλισέ. Ναι, αλλά τώρα κάτι μας έχεις φέρει, κάτι θα μας πεις. Θα σας πω, θα σας ταράξω λίγο, γιατί έχουμε δικαστικές διαμάχες που δεν θα τελειώσουν ποτέ. Η Αντζελίνα Τζολί, θυμάστε που τα είχαμε πει πριν λίγο καιρό, που έχουν αυτό το μεγάλο κτήμα το εινοποιείο στην προβυγία στη Γαλλία μαζί με τον Brad Pitt. Ναι. Δεν το έχουν πια μαζί. Ποιο? Ξεχάστε το. Εδώ, υπέροχο, το βλέπετε. Ναι. Τα χωριά της προβυγίας εκεί πέρα, φανταστικά. Είναι εδώ είναι το κρασί που παράγουν. Είναι ο ροζέ χρυσός. Ακριβώς. Είναι να σας θυμίσω το κτήμα το οποίο αγοράσαν το 2008 και πατρευτήκαν εκεί πέρα. Ναι, ναι. Έχει σημαντική αξία. Ακριβώς, ναι. Φούρικο. Δεν σημαίνει όμως τίποτα όλα αυτά για την Αντζελίνα. Τα κάνει όλα ένα τακ τακ. Φου, φωτιά, τα σβήνει, τα πετάει στο κενό. Δεν θέλει καμία σχέση με τον Brad Pitt. Συνεχίζονται τα δικαστήρια. Τώρα πούλησε το 50% που είχε της εταιρείας. Ναι. Το πούλησε σε μια γνωστή εταιρεία ποτών. Χωρίς να ρωτήσει. Το πούλησε, ναι. Άμα το ξέρω, θα τον περνά εγώ. Πώς θα το πούλησε. Τα είχα πει. Τα είχα πει πριν 2-3 εβδομάδες. Δεν μ' άκουγες. Θα πίναμε και τσάμπα. Ναι, ναι. Θα έκανα σύμπραξη με τον Brad Pitt εδώ πέρα και πήγε χαμένο. Και ποτέ δεν ξέρεις μετά τι μπορεί να γίνει. Τόσα γίνονται. 50% εσύ, 50% Brad. Θα γινόμασταν ένα. Δεν μπορούσαν να το μοιράσουν τώρα εκεί. Είχαν θέμα στη μοιρασιά. Το ήθελε όλο ένα, το ήθελε όλο άλλο και σου λέει πάρ' το. Φύγε από πάνω. Η λογική θα έλεγε ότι κανονικά θα έπρεπε να κάνει πρόταση και στο Brad Pitt εφόσον είχε το υπόλοιπο 50%. Γιατί να κάνει πρόταση στο Brad? Δεν τα πάνε καλά. Ούτως ή άλλως δεν πάνε καλά. Εμένα μου μυρίζει εκδίκηση αυτό. Φυσικά και είναι εκδικητικό. Ναι, είναι πολύ εκδικητικό. Είναι και λίγο. Κατηνίστικο, ρε παιδί. Ναι, δεν θα έπρεπε να το πάρει όλο ο Brand και να το ρωτήσει. Πήγε και το έδωσε σε ξένα χέρια και τώρα του βάζει ένα συνέτερο που αυτός δεν ξέρουμε αν τον θέλει. Καλή, μισό λεπτό. Έχει το 50% η γυναίκα, σωστά. Ναι, σωστά. Ναι. Είναι δικό της. Ναι, είναι δικό της. Δεν μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει. Όχι, κάνει ό,τι θέλει. Παιδί μου, το κάνει. Αυτό έκανε. Ό,τι θέλει έκανε. Ναι, αλλά αυτό. Θα μπορούσε να πει Brand, έλα να σου πω, εγώ σκέφτομαι να πουλήσω το μεριδιό μου. Θέλει να το πάρει εσύ, να το κάνει ό,τι θέλει. Το φυσιολογικό. Μπορεί να μην του ζητάει εκατομμύρια, παιδιά. Συνήθως μετά από ένα διαζύγιο, ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του. Έτσι. Εγώ αυτό ξέρω. Κοιτά. Άρα, μάλλον δεν έχουν περάσει πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί εγώ νομίζω ότι μετά από ένα διαζύγιο και μετά από τόσα παιδιά και τόσο που έχουν ζήσει και στην προφυγία, θα έπρεπε να τα είχαν βρει λίγο καλύτερα. Εγώ, άμα ήμουν ο Brand, θα τα φτιάχνα ξανά με την Άνιστον, έτσι για να τη δω στο μάτι. Το κρατάμε αυτό, θα το προτείνουμε στο Brand. Εντάξει. Και συνεχίζουμε με τα επόμενα. Πάμε τώρα Λονδίνο. Η Kylie Minogue, η αγαπημένη Kylie, πάρα πολύ φίλη μας, επέστρεψε. She's back. Κάτι λοιπόν, εδώ στα 53 της με super sexy σορτσάκια, με αυτά που μας έχει συνηθίσει από τα Zeros. Νέο κλιπ σε συνεργασία με τον Όλι Αλεξάνδερ, το frontman των Years and Years. Πώς σας φαίνεται? Καλά. Ακούστε και λίγο, Kylie. Θα σας το λάβω. Δεν έχει αλλάξει πολύ. Δεν έχει αλλάξει ούτε το χτένισμα που είναι από την δεκαετία του 80 με τα κοκκινάκια. Έχει κόνσεπτ να μου κατευθείαν να καθολογήσεις την Kylie που είναι και φίλη μου. Έχει κόνσεπτ η γυναίκα γιατί κάνει disco revival, κάνει 80s όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Με Λεοπάρ Γούνα. Ναι, τι θέλεις τώρα με τη Λεοπάρ Γούνα. Οικολογική να πούμε, βέβαια. Εντάξει. Εμένα το τραγούδι μου κάνει και Eurovision, να ξέρεις. Έγινε. Είμαι και Eurovision. Λοιπόν, η Kylie επιστρέφει με αυτό το δίσκο. Είναι συνεργασία με τον Όλι Αλεξάνδερ που ήταν πρωταγωνιστής του It's a Scene που έγινε χαμός με αυτή τη σειρά. Και σε αυτό το δίσκο συνεργάζεται με τη Jessie Ware για πρώτη φορά, με την Dua Lipa που τις έχουμε δει ήδη μαζί και με την Gloria Gaynor, βέβαια. Έχει και αυτή τον καημό της. Γιατί μην κοιτάτε που είναι 53 και είναι θεοτέτια. Η Kylie έχει αποφασίσει τα τελευταία χρόνια να μετακομίσει στην Αυστραλία. Και αυτό θα το κάνει, είναι από την Αυστραλία. Α, θα πάει στη Μελβούρνη. Πολύ σκληρά lockdown όμως. Άμα ξεκινήσεις lockdown δεν βγαίνεις με τίποτα. Το θέμα της όμως δεν είναι αυτό, είναι ότι ο σύντροφός της δεν την ακολουθεί. Δεν τον αφήνει η μαμά του. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί εκεί πέρα. Γιατί είναι νεότατος, βλέπω. Δεν έχει τελειώσει σχολείο. Ξέρετε κάτι, Kylie. Δεν θέλω να το ματιάξω, αλλά γνωστό μου ζευγάρι χώρισε μετά από τέτοιο επιθυμία. Ήθελε να φύγει η μία, ο άλλος δεν έφυγε. Εντάξει, άλλο. Τέλος. Την ίδια κατάληξη να δεις. Είναι και σαββατογεννημένη, πανάθεμα από τώρα. Χωρίσανε. Δεν έχει ανάγκη, παιδιά, η Kylie. Θα βάλει τη γούνα της στην οικολογική και θα το ζήσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το πιο όμορφο αγόρι. Ναι, φυσικά. Είναι ο γιος της Elle Macpherson. Πώς σας φαίνεται, δεν είναι πολύ...
η ομοιότητά του στην τρομερή έκανε το πρώτο εξώφυλλο στο γκλάμουρ το γαλλικό. Ναι. Είναι ίδιοι, όχι απλώς δεν μοιάζουν. Είναι φτιστοί, παιδιά. Είναι απίστευτο. Μένα μου θυμίζει τον Ντικάπριο στον Τιτανικό. Εδώ. Όχι, θα μπορούσε. Και τον Έντουαρτ θα μπορούσε κάπως. Με έναν τρόπο. Ο Έντουαρτ είναι πιο ωραίος. Ναι, ναι, συγγνώμη, τώρα σας έλεξα. Είναι και πιο κοντά. Πιο πάνω τα βάλω τώρα, ναι, συγγνώμη. Εντάξει, να σας πω κάτι. Είναι ένα αγόρι που αν δεν ήταν γιος της, πιστεύω, δεν ξέρω αν θα κάνει αυτό το εξώφυλλο. Έλα, όχι, είναι πολύ όμορφος. Υπάρχουν πολλοί σαν κι αυτόν έξω, ρε παιδιά. Ειδικά εκεί στην Καλιφόρνια όλοι έτσι είναι. Ξανθοί με πράσινα μάτια. Τους έχεις δει. Έχω δει ταινίες. Να, ωραία. Ας αφήσει και μακρύ μαλλί για να είναι ίδιος με τη μητέρα του, να είναι κομπλέ το σετάκι, για να κάνουν άλλες φωτογραφίσεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Εγώ σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Να σε καλά. Θα σε πάρουμε. Πετάξω από εδώ. Λοιπόν, Τζόρτζια, πάνε τα έξω, πάμε στα μέσα. Θέλετε να γυρίσουμε λίγο στο εσωτερικό. Και είναι ένα βίντεο από τη Βασιλική Μπασιούρη που έχει και ποιότητα. Και είναι και πιο εμπορικό, θέλω να πω. Γιατί βρεθήκαμε μετά το τέλος της παράστασης Ρόμεο and Juliet και είδαμε εκεί τους πρωταγωνιστές και την Κάτια Δανδουλάκη να μας μιλάει αποκλειστικά στην κάμερα του Breakfast at Star. Και ο Αντύπας μας κάνει μια αποκάλυψη για το γνωστό άσμα. Μπορώ μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Απολαύστε, η γυναίκα του δεν ξέρω αν θα της αρέσει. Δείτε το. Η παράσταση This is not Romeo and Juliet έκανε avant premiere και η Βασιλική Μπασιούρη ήταν εκεί. Τηλεοπτικά, εσάς σας έγινε κάποια πρόταση για φέτος, θα σας συνεχάσω. Τηλεοπτικά νομίζω ότι έχω δώσει απαντήσεις μου σε αυτούς που τους αφορά και γίνονται και συνεχίζουν να γίνονται. Είμαι ευγνώμων που μου γίνονται προτάσεις. Με πολλούς συναδέρφους σας ότι πάνε και σε κάποιο άλλο ρόλο, είτε του παρουσιαστή, είτε σε κάποιο πάνελ. Έχει γίνει κάποια αντίστοιχη πρόταση. Ναι, έχουν γίνει κατά καιρούς τέτοιες προτάσεις και νομίζω θα συνεχίζονται να γίνονται, αλλά. Το συγκεκριμένο διάστημα, δεν έχω χρόνο και χώρο να το κάνω αυτό το πράγμα. Η κυρία Τρίγκου ήταν στο This is Romeo and Juliet πριν. Δεν ήρθε σήμερα να σας παρακολουθήσει την παράσταση. Προφανώς υπάρχουν υποχρεώσεις αυτή τη στιγμή. Είναι η γυναίκα. Αλλά έχουμε τις ευχές. Μια βραδιά για φίλους και δημοσιογράφους έκανε το δίδυμο Ρέπα Παπαθανασίου για το μονόλογο που πρωταγωνιστεί η Κάτια Δανδουλάκη. Έχετε ζήσει μεγάλες συγκινήσεις στη ζωή σας. Ποια, τι σας συγκινεί? Η καθημερινότητα. Είχα την έχασα. Έχασα τους πιο αγαπημένους μου ανθρώπους σχεδόν όλους μαζί. Και μετά, ευτυχώς, επειδή ήμουν άνθρωπος, ήμουν ο αγκαλίτσας πάντα, που είναι πολύ. Και την βρήκα στους φίλους μου πια. Δεν έκανα παιδιά, μου το έλεγε η μαμά μου. Μην τα αγαπάς τόσο πολύ, δεν θα κάνεις. Τι ήταν να μου το λέει. Πώς είχε έρθει στη μαμά σας να σας λέει ότι δεν θα κάνετε παιδί? Λένε ότι όποιος αγαπάει πολύ τα παιδιά δεν κάνει. Λένε. Κυρία Δανδουλάκη, μας λείπετε από τις άγριες μέλισσες. Αυτός ο τρίτος κύκλος τον έχετε παρακολουθήσει καθόλου? Δεν πρόλαβα. Κάθε φορά που κλείνει ένας κύκλος, έχω μια μελαγχολία τη στιγμή που φεύγω. Δεν αντέχω τους αποχωρισμούς. Γι' αυτό και δεν χαιρετάω ποτέ τα παιδιά σαν να. Δεν τους χαιρέτησα σαν να πρόκειται να τους ξαναδώ. Ήταν συνειδητή επιλογή να απέχετε φέτος? Εγώ την τηλεόραση τη λατρεύω. Τη λατρεύω. Απλώς, πραγματικά, πάντα περιμένω να βρεθεί κάτι εξαιρετικά καλό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Θα μπορούσε να έχει ένα ρόλο εκεί η κυρία Δανδουλάκη. Άντε, δεν μου βρει ρόλο τώρα. Αν θα μπορούσε να ήταν, θα ήταν. Υπάρχει κάτι από τις δουλειές που έχετε δει ήδη των συναδέλφων σας που έχετε ξεχωρίσει τηλεοπτικά? Όταν θα έχω μεγαλώσει πολύ και θα είμαι εκτός τύπου, να έλεγα τη γνώμη μου. Δεν είναι ωραίο την ώρα που. Εγώ αισθάνομαι ακόμα νέος και αισθάνομαι ότι είμαι αγωνιστικά στο στίβο, οπότε δεν θέλω να λέω τη γνώμη μου. Η Μαρία Κοκολάκη συνάντησε λίγο πριν την αυριανή τους πρεμιέρα τους Αντύπα, τον γιο του πρόδρομο, αλλά και τον Ζαφύρη Μελά, που αποκαλύπτει ότι είναι μισό αιώνα με την σύζυγό του. Πόσα χρόνια είστε μαζί? Κάθεσε. 50 χρόνια. 50 χρόνια. Μισό αιώνα. Τώρα που σας βλέπω από κοντά, δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχετε γίνει και δέχεται για δισέγγωνο. Ναι, έχω δισέγγωνο, βέβαια. Βέβαια, έχω δισέγγωνο. Έχω μια δισέγγωνη, μάλλον. Η οποία μας έχει τρελάνει, μας έχει πάρει τα μυαλά. Κυρία Γερμανού, το ξαναβρήκατε? Όχι, δεν μιλήσαμε με την κυρία Γερμανού, δεν έτυχε ποτέ, αλλά εντάξει, δεν έχουμε να.
Σας πίκρανε λίγο αυτή η ιστορία? Με πίκρανε γιατί πήρε μεγάλη δημοσιότητα το θέμα. Ενώ εμένα το πλέον ήταν αλλιώτικο. Αλλιώς το έθεσα και αλλιώς το παρουσιάσαμε. Δεν ξέρω γιατί το πήρε τόσο σοβαρά η κυρία Γερμανού. Αλλά εντάξει, μπορεί. Δικαίωμά τη προβλημάτισα, το πάρω όπως θέλετε. Δεν έχω ένα πρόβλημα. Ή ότι υπάρχει ένα τραγούδι που η σύζυγός σας δεν θέλει να το ακούει? Πολλά τραγούδια δεν σας αρέσαν, τα οποία έγιναν επιτυχίες. Όταν μου λέει Στέλλα δεν μ' αρέσει, ξέρω ότι θα γίνει επιτυχία. Λέτε κάτι λουλούδι και στρέσσα. Ναι. Αυτό έγινε στο μωρό μου καλησπέρα. Όταν το είπα για πρώτη φορά, έστειλε μια λουλουδού και λέει τι είναι αυτό, γιατί το λες αυτό, σε παρακαλώ, απαράδεκτο. Και μετά από μια εβδομάδα το τραγουδούσε όλο το μαγαζί. Τι συμβουλεύει? Να μην αλλάξω ποτέ. Ήταν η συμβουλή του πριν ξεκινήσω τη δουλειά. Είναι η συμβουλή του ακόμα 7 χρόνια μετά. Να μην αλλάξω αυτό που είμαι, γιατί αυτός ο χώρος είναι ζούγκλα, όπως συνηθίζει να μου λέει. Δεν έχει επίθετο. Δεν έχει επίθετο, γι' αυτό και εγώ πήρα το πρόδρομο, οπότε δεν ξέρουνε. Αλλά όπως και να έχει. Τι έχετε όμως επίθετο, Έχουμε Μασλουμίδη, αλλά δεν είναι έβυχο, οπότε δεν το λέμε. Κατάλαβε, γιατί θα μπλεχτεί ο άλλο, θα πνιγεί. Η μαμά σα κοντρολάρει και του δύο, Μπουμπού είναι μάνατζερ, δεν είναι, είναι αυτό, δεν είναι μαμά, Μπουμπού, έτσι τη βάζω. Αφού είναι Μπουμπού, τι να την κάνω. Κανονικά τώρα θα πρέπει να αλλιώ το θέμα και να πούμε να ακούτε τις γυναίκες σας. Ξέρουν καλύτερα από εσάς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Μπουμπού, και μου αρέσει πάρα πολύ να χρησιμοποιείτε αυτό το παρατσούκλι για μια μαμά η οποία έχει να κάνει με έναν άντρα και ένα γιο. Και οι δύο τραγουδιστές, η Μπουμπού, δεν είχε δίκιο στο μωρό μου καλησπέρα. Γιατί ήταν μεγάλη επιτυχία. Σε πολλά τραγούδια δεν είχε δίκιο. Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει. Ξέρετε πόσα πιάτα έχουν σπάσει με αυτό το τραγούδι. Πόσα γαρίφαλα έχουν προσγειωθεί μέσα σε γυναικεία μπούστα με αυτό το τραγούδι. Μπούστα. Ξέρετε. Το τραγούδι αυτό είχε κάνει αίσθηση όχι μόνο για το. Γιατί ξεκίναγε με πρόζα. Γιατί ξεκίναγε. Μιλώντας, ρε παιδί. Έδινε συνέστημα. Έκανε επίκληση. Απορώ πως δεν το είδε η γυναίκα του αυτό το πράγμα μπροστά της στο θησαυρό που αύριο μεθαύριο θα γινόταν τέτοιο χαμό στα μαγαζιά. Και σκέψω να δείπα μετά στα επόμενα άλμπουμ. Αγάπη, λέω σε βάλω κάτι τραγούδια. Και όταν έλεγε η γυναίκα του όχι, έλεγε. Επιτυχία. Top 10. Αυτό ήταν το κριτήριο. Αυτό ήταν το κριτήριο. Τη πήγαινε τραγούδια και όποιον δεν τη άρεσε, σου ξέρει. Την επόμενη μέρα χαμό. Αυτό να μην το κάνουν όλοι οι άντρες όμως. Εσύ, πολύ ωραίο. Ποιο? Ποιο, αυτό που δηλαδή τώρα θα μ' αρέσει. Πολύ ωραίο. Ο αντίπας δεν σ' αρέσει. Το μπιμπελό μου από Ζαφύρι Μελά, ας πούμε. Πώς πάει αυτό? Κοίτα, μπιμπελό μου. Ακούτε. Μπιμπελό μου, μπιμπελό μου. Έλα Τάσο, πάμε Τάσο, πάστο. Να τρελαθώ. Γίνε Τάσο μου, καλύτερο. Τάσο, λίγο εδώ είμαι μαζί σου, γιατί είναι, αυτό παρά είναι παιδιά για μένα. Αυτό δεν το. Το μωρό μου καλησπέρα το ήξερα. Κι εγώ. Αυτό το ήξερα. Το πιπελό μου. Όχι ρε παιδιά, εντάξει. Έλα ρε Τάσο. Ένα απόγευμα κλειμένο. Αυτό πώς πάει. Θα είναι ένα απόγευμα κλειμένο νομίζω, άμα θα ακούσω όλα αυτά. Του πότε είσαι γεννημένο. Παντός να σας πω κάτι. Κύρις Μελάς μοναδικός. Πάρα πολύ ωραίος. Έχει φανατικό κοινό Ζαφύρης Μελάς, να ξέρετε, τον οποίο τον αποκαλούν Ζαμέ. Μια φορά κάτι μου λέγανε Ζαμέ. Και μου λένε ο Ζαμέ. Λέω ποιος είναι ο Ζαμέ. Λέω κάποιος νέος τράπερ θα είναι, έλεγα εγώ. Ζαφύρης Μελάς. Όπως δεν είμαστε καθόλου περπατημένοι, Ελένα. Όχι. Τέλειο. Εντάξει, τα βράδια, επειδή μου, αν βγεις και πιείς, τι θα ακούσεις? Ναι, θα προτιμήσω να πάω στην Κάτια Δανδουλάκη που είδαμε, έτσι. Στον Αργύρη Πανταζάρα, στο It's Not Romeo and Juliet, στο Θέατρο Πορεία που είναι εξαιρετική παράσταση. Μέχρι τις 12, μετά. Μετά θα βρω εγώ, μην ανησυχείς. Εγώ με τον Τάσο θα πάω εκείνο το βράδυ, να ξέρετε. Λοιπόν, καθρέφτη καθρεφτάκι μου, ποιος έχει το καλύτερο αποκλειστικό? Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα. Ερχόμαστε από τον αντίπα που λέει μωρό μου καλησπέρα. Ελίνα, καλησπέρα. Καλημέρα, ό,τι θες. Σε σκεφτόταν όλη μέρα. Κωστή Παπαποστόλου, λοιπόν, τι συμβαίνει στην ελληνική showbiz, θα πω εγώ. Σας έχω σήμερα ένα αποκλειστικό, αλήθεια, που θα γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχουμε απολαύσει, θα σας ξεκινήσω έτσι. Έχουμε απολαύσει λοιπόν φέτος τον Νίκο Μπάρκουλη, τον γιο του Ανδρέα Μπάρκουλη, στο Just the Two of Us, έτσι. Τον έχουμε δει όλοι. Φυσικά. Ναι, με την Ευελίνα, τη φίλη μου. Βέβαια. Ξέρετε όμως που ήταν να βρεθεί και μια μέρα πριν ξεκινήσει τα γυρίσματα
αποχώρησε από την εκπομπή για να βοηθήσει στο Jazz The Two of Us. Πού? Στο Μίλησέ μου με Τζορτζέλα Κόσχεβα, η οποία μας μίλησε και μας είπε για αυτό το περιστατικό. Τα νούμερα σε αγχώνουνε. Πάρα πολύ με αγχώνουνε, αλλά ευτυχώς πάμε, ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Εντάξει, και να έχουμε και μια πτώση, τσουπ, θα ανεβούμε. Στην αρχή που τα site ήταν λίγο πιο επιθετικά, δεν κάνει νούμερα, ναι, θα κοπεί, ναι. Αγχώθηκε, στεναχωρέθηκε. Καλό, θα καθίσω να αγχωθώ εγώ για τα site και για τους κακοπροαίρετους και τους κακόψυχους και όλους αυτούς. Κοίτα, αυτοί που βγάζουν τις φήμες και αυτοί που τα γράφουνε, για μένα είναι αντιεπαγγελματίες. Και θέλουν το κακό μιας ομάδας. Η Ελένη, τώρα που επέστρεψε, είχες μιλήσει καθόλου για να ίσως για να είσαι στην εκπομπή της, είχε πάρει τηλέφωνο? Όχι, 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 με την Ελένη Μενεγάκη, όχι. Την είδα την εκπομπή της, εντάξει, η Ελένη είναι η Ελένη που αγαπήσαμε όλοι μας. Είναι μία από τα ίδια, μία εκπομπή όπως την έκανε η Ελένη. Θα σκεφτόσουν γενικά να συμμετέχει σε κάτι διαφορετικό, σε ένα talent show τραγουδιού ή χορού αντίστοιχα στο dancing? Ξέρετε, γιατί δεν με διαλέξετε για το dancing? Πείτε μου, τι στεναχώρηκε αυτή τη στιγμή? Γιατί δεν σας πήρα εγώ ένα τηλέφωνο να σας πω, θέλω να έρθω στο dancing? Εγώ δεν είμαι για dancing? Δεν χορεύω εγώ? Πώς σου φαίνομαι? Όταν ξεκίνησε η εκπομπή να στείνεται, ναι, το Μίλησέ μου, έχει κάποια σκετσάκια μέσα σε αυτό. Στη θέση λοιπόν ενός από τους πρωταγωνιστές ήταν να είναι ο Νίκος Μπάρκουλης, ο οποίος λίγες μέρες πριν, μια μέρα πριν το γύρισμα, έστειλε μήνυμα ότι δεν θα συμμετέχει τελικά. Ισχύει αυτό. Αυτό ισχύει. Είχαμε μιλήσει με τον κύριο Μπάρκουλη, τα είχαν συμφωνήσει και μετά έστειλε ένα μήνυμα στην Έλενα Καταχανά, την αρχιτέκτρια της εκπομπής, ότι τελικά δεν θα είναι στο Μίλησέ μου, γιατί θέλει να κάνει κάτι άλλο και αυτό και το σκέφτεται και αυτά. Εντάξει. Αυτά είναι επιλογές στη ζωή. Θα δείξουν αργότερα ποιο ήταν το καλό και ποιο δεν ήταν το καλό. Εντάξει. Κωστή. Ναι. Πώς σας φάνηκε? Κοιτάξτε, δεν είναι σωστό αυτό έτσι πως το έθεσε η Τζορτζέλα, ότι ο Νίκος Μπάρκουλης μία μέρα πριν, αλλά έτσι το ακούσαμε τώρα. Δεν ξέρω στην πραγματικότητα. Θα σας πω τι γίνεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Πολύ σύντομα, ναι, θα σας πω τι γίνεται. Ναι. Είχε γίνει μια πρόταση λοιπόν στον Νίκο Μπάρκουλη για να βρεθεί στις ιστορίες του Μίλησέ μου σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Είχε δεχτεί και του άρεσε και μια μέρα πριν βρεθούν στα πρώτα γυρίσματα που θα είχαν το πρώτο meeting στην ουσία για να δουν πώς θα στηθούν οι ιστορίες. Έστειλε το βράδυ λοιπόν ένα μήνυμα και είπε: Παιδιά, εγώ δεν μπορώ. Θα ήθελα καλύτερα να το σπουδάσω, θα ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Θα ευχαριστώ αυτά. Τελευταία στιγμή. Άρα δεν είχε υπογράψει. Δεν είχαν, θα υπογράφανε την επόμενη μέρα ακριβώς. Α, μάλιστα. Είχαν δώσει τα χέρια, όμως νομίζω ότι στην τηλεόραση ισχύει και ο λόγος του χεριού. Βέβαια, βέβαια. Εντάξει, τώρα μην να μάθουμε και την άλλη πλευρά. Τι έχει πει ο Μπάρκουλης για το κανανάποδα, να δούμε. Είπε και η Τζορτζέλα, έχει και μηνύματα, οπότε προφανώς υπάρχουν. Εντάξει, και μηνύματα. Εγώ πάντως δεν την είδα και πολύ στεναχωρημένη. Ναι, μεν, δεν ήταν σωστό, αλλά οκ. Okay. Το ξεπέρασε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωστή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. Σήμερα θα είναι μαζί μας ο Βασίλης Χαλακατεβάκης. Ποια πράγματα φταίει ο ανάδρομος, η Αφροδίτη που μπαίνει στο τοξότη? Η τοξότη δεν φταίνει πουθενά, έτσι. Ποτέ. Καλημέρα. Φταίμε και οι δυο, που λέει ο πάρος. Καλημέρα. Εντάξει, σήμερα θα το γιορτάσουμε λίγο παραπάνω οι τοξότες, γιατί πόσο καιρό βρέχω να πω μια καλή κουβέντα καιρό για το ζώδιό μας. Πολύ καιρό. Καλά, όχι ότι λέω και για τους υπόλοιπους, αλλά όχι ότι φταίω και εγώ, ρε παιδιά, τώρα. Καταλαβαίνετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αλλά σήμερα όντως έχουμε αυτή την πλανητική αλλαγή. Η αλήθεια είναι ότι ευνοεί τους περισσότερους. Ναι, ναι. Και το λέω αυτό γιατί, μιλάω για την Αφροδίτη. Ξέχασα να πω το θέμα μου. Λοιπόν, για την Αφροδίτη θα μιλήσουμε σήμερα. Που μπαίνει το απόγευμα στον τοξότη. Και όσο είναι ο τοξότης, μοιράζει χαρά παντού. Ναι, είναι ένα ζώδιο γενικά που είναι πιο αισιόδοξο, τα βλέπει τα πράγματα. Της περιπέτειας. Λοιπόν, βέβαια. Έλα, πες και τα υπόλοιπα. Της περιπέτειας, αισιοδοξίας, χαμόγελου και μας φέρνει ευτυχία. Εντάξει, το κάνεις λίγο λύσα, αλλά δεν πειράζει. Όχι, ρε, δεν πειράζει, άστο να το πιστεύει. όλα αυτά λοιπόν θα συμβούν από το απόγευμα και μετά. Όντως μπαίνει η Αφροδίτη στο ζώδιο τοξότη, θα βαραμείνει μέχρι τις 5 Νοεμβρίου. Και η αλήθεια είναι ότι θα ευνοήσει λίγο παραπάνω σε θέματα που αφορούν και στις σχέσεις και σε θέματα που αφορούν οικονομικά. Η Αφροδίτη στο Σκορπιό που είχαμε πριν ήταν λίγο πιο δύσκολη θέση.
Λοιπόν, γιατί είχε να κάνει, είχε μπλεξίματα, είχε κάποιες όψεις δύσκολες με τον Κρόνο, με τον Ουρανό. Άρα ήταν περιορισμένη, τέλος πάντων, η χαρά και η εύνοια που μπορούσε να δώσει. Δεν είναι και το ζώδιο που της ταιριάζει πάρα πολύ, της Αφροδίτης στο Σκορπιό. Οπότε, καλύτερα στον Τοξότη, από σήμερα το απόγευμα και μετά. Σήμερα συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Ας πούμε, γυρίζει ορθώς ο Πλούτωνας μετά από 5 μήνες που ήταν σε ανάδρομη φαινομενικά πορεία από το τέλος Απριλίου. Άρα αρχίζουν σιγά σιγά να τρέχουν εξελίξεις. Σας έλεγα στις αρχές Οκτωβρίου ότι σε αυτόν τον μήνα μέσα θα έχουμε και πολλές ορθές πορείες πλανητών. Ακόμα έχουμε ανάδρομο Ερμή, αλλά σιγά σιγά οι πλανήτες μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα αρχίσουν να έρχονται στην ορθή τους φορά. Και ο Δίας και ο Κρόνος την άλλη εβδομάδα και στο τέλος φυσικά και ο Ερμής. Οπότε, ναι μεν ο Οκτώβριος ακόμα έχει αυτό το στοιχείο του περίμενε, της αναβολής, του λίγου βάλτου, αλλά στην πορεία του θα τρέξει πιο γρήγορα. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά όμως. Εγώ επέλεξα σήμερα να μιλήσω για την Αφροδίτη, να δώσω έτσι μερικά χαμόγελα στον κόσμο. Όχι ψεύτικα, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι κάτι μπορεί να αλλάξει από το απόγευμα σήμερα και μετά. Αν όχι σε όλους, τουλάχιστον σε αρκετούς στο ζωδιακό. Ξεκινάμε από τους κρύους. Είναι καλό νέο τώρα αυτό. Και είναι καλό νέο μέσα σε ένα μήνα που γενικά είναι αυτό που λέμε έχει ξύλο, ρε παιδί μου. Έχει γρήγορους ρυθμούς, έχει ένταση, έχει πιέσεις, έχει απαιτήσεις από τους άλλους. Αυτό συνεχίζεται σχεδόν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου για το δικό σας ζώδιο. Μέσα σε όλο αυτό όμως είναι σαν να μην είχατε και κάπου να κουμπίσετε, να έχεις ένα, αυτό που λέμε, μαξιλαράκι ασφαλείας, να νιώσεις ότι από κάπου μπορεί να δέχεσαι λίγη εύνοια. Ένα νόμο, μια βοήθεια, αυτό, κάτι, κάπου να κρατηθείς. Ένα πατ-πατ στην πλάτη. Δεν υπήρχε μέχρι τώρα και θα υπάρχει από το απόγευμα και μετά. Και αυτό το που λέμε είναι η Αφροδίτη που μπαίνει σε ένα ζώδιο της φωτιάς, όπως είναι το δικό σας, στον Τοξότη, που βοηθά πάρα πολύ και σε προσωπικό επίπεδο και στις ερωτικές σχέσεις. Μάλιστα, μπορεί να δείχνει και περίεργα σενάρια, δηλαδή γνωριμίες. Μπορεί να δείχνει κάποια απόσταση. Δηλαδή, γνωρίζεις κάποιον, μπορεί να τον γνωρίσεις μέσα από τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί αυτός ο κάποιος που γνωρίζεις να είναι άλλης εθνικότητας, άλλης κουλτούρας. Ναι, ναι. Να έχεις διαφορές δηλαδή. Μπορεί να υπάρχει ηλικιακή διαφορά μεγάλη. Mm. Λοιπόν, παίζουν τέτοια σενάρια σε επίπεδο ερωτικό για τους αδέσμευτους. Αδέσμευτες, γενικότερα η Αφροδίτη θα σας φτιάξει λίγο περισσότερο τη διάθεση, θα προσδώσει λίγη περισσότερη εξωστρέφεια στο δικό σας ζώδιο, θα σας ανοίξει την όρεξη για ταξίδια. Αν νόμιζα για φαγητό. για ταξίδια. Ναι. Λοιπόν, τώρα... Όταν ταξιδεύεις, τρως. Δεν πας και να γνωρίζεις και την κουζίνα όταν πας. Αυτό πώς πρέπει. Είναι στοιχείο της κουλτούρας. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε εσείς οι κρύοι ότι μπορείτε να οργανώσετε αν μη τι άλλο ή έστω να πάτε και ένα ταξιδάκι έστω και για 2-3 μέρες να σας φτιάξει λίγο το κέφι. Και καλή και για σπουδές επίσης αυτή η Αφροδίτη. Το καλώδιο εδώ. Πάμε να δούμε Ταύρους. Για τους Ταύρους, είναι η Αφροδίτη που είναι δικό σας κυβερνήτης. Δηλαδή είναι ο κυβερνήτης του ζωδίου σας. Θέλετε να είναι σε ένα ζώδιο που να έχει δύναμη. Στο Σκορπιό ήταν λίγο αποδυναμωμένη το προηγούμενο διάστημα. Από σήμερα το απόγευμα και μετά στον Τοξότη δεν είναι ένα ζώδιο που είναι σε σχέση με το δικό σας φιλικό. Δεν είναι ούτε σε κόντρα, είναι ουδέτερο. Μπαίνει μέσα σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας που έχει να κάνει με τα βαθύτερα συναισθήματά σας, έχει να κάνει με οικονομικά θέματα και νομίζω ότι τουλάχιστον στο τομέα που αφορά τα οικονομικά μπορεί να σας ευνοήσει και αυτή η εύνοια μπορεί να έρθει είτε εμέσως, αν είστε παντρεμένοι ας πούμε και έχετε κοινό πορτοφόλι, συζείτε και έχετε κοινό πορτοφόλι. Αν επίσης μπορεί δηλαδή να προκύψει μια καλύτερη κατάσταση μέσω του συντρόφου σας. Πηγαίνει αυτός καλύτερα οικονομικά αυτή και ευνοείστε κι εσείς εμέσως. Από την άλλη πλευρά μπορεί να είναι ένα μπόνους, μπορεί να είναι κάποια χρήματα που σας όφυλαν. Γενικώς κάτι μπορεί να πάει καλύτερα στα οικονομικά. Σε επίπεδο ερωτικό είναι λίγο περίεργη αυτή η επιρροή με την έννοια ότι ναι, σε αυτούς που έχουν κάποια σχέση μπορεί να τους βοηθήσει λίγο να αναθερμάνουν, να έρθουν λίγο πιο κοντά με τον σύντροφό τους. Για όσους δεν έχουν σχέση, δεν θα έλεγα ας πούμε ότι είναι η Αφροδίτη που τους ευνοεί πολύ να κάνουν μία γνωριμία.
Μπορεί να υπάρχουν φλερτ ή μάλλον μπορεί να υπάρχει γνωριμία, αλλά δεν είναι πολύ ευνοϊκή στο να μπει, θα μπω σε μια σχέση που έχει προοπτικές. Δεν θα κρατήσει. Μπορεί να μην κρατήσει, μπορεί να έχει διακυμάνσεις. Ναι, είναι αυτές οι σχέσεις που είναι λίγο ψυχοβγαλτικές. Έχει λίγο πέδεμα. Έχει πέδεμα, μπράβο. Πάμε να δούμε διδύμους. Η Αφροδίτη θα περάσει απέναντί σας, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις σχέσεις, όλων των ειδών τις σχέσεις, είτε είναι οι προσωπικές, οι ερωτικές, είτε είναι οι επαγγελματικές. Και μέχρι τις 5 Νοεμβρίου είναι ένα καλό διάστημα, προφανώς για να ασχοληθείτε περισσότερο και εσείς με τις σχέσεις σας, από το να κάνετε δημόσιες σχέσεις, από το να πλασάρετε τον εαυτό σας, τη δουλειά σας, τα ταλέντα σας με έναν καλύτερο τρόπο, ώστε κάποιοι να βρεθούν υποψήφιοι πελάτες, αν είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, ας πούμε. Από την άλλη πλευρά, είναι μια πιο εξωστρεφής περίοδος και για σας. Μπορεί να έχετε πολλές προσκλήσεις, είτε για κοινωνικές εκδηλώσεις, είτε γιατί μπορεί η δουλειά που κάνετε να σας βάζει σε μια διαδικασία να έχετε επαφές, να έχετε ραντεβού, να έχετε παρουσιάσεις. Η επαφή με κόσμο δηλαδή στην πραγματικότητα είναι αυτό που υπερτονίζεται. Πέρα από αυτό, σε ερωτικό επίπεδο, εδώ η Αφροδίτη δίνει, θα έλεγα, περισσότερες ευκαιρίες και για να φλερτάρετε, αλλά και να έχετε και ανταπόκριση ή να έχετε και πολλές επιλογές. Δεν ξέρω τι θα κρατήσετε από αυτές τις επιλογές, αλλά σημασία έχει ότι θα τις έχετε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πάμε να δούμε διδύμους. Όχι, το... καρκίνους, συγγνώμη. Για τους καρκίνους, εδώ λοιπόν τώρα η Αφροδίτη περνά σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας που έχει σχέση με την καθημερινότητα της δουλειάς και επίσης και με θέματα που αφορούν την καθημερινότητά σας γενικότερα. Τις ρουτίνες της καθημερινότητας, τι κάνω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι η δουλειά, είναι οι σπουδές μου, είναι οτιδήποτε έχει σχέση με το σπίτι μου, οι δουλειές που κάνω στο σπίτι μου, είναι η υγεία, είναι η φυσική κατάσταση. Είναι μια ωραία Αφροδίτη. Αν θέλετε να τα βάλετε όλα αυτά σε μια τάξη, αλλά ταυτόχρονα να σας δίνει και περισσότερη χαρά, έτσι. Είναι, ας πούμε, μια καλή Αφροδίτη, αν θέλετε να βρείτε ένα σπορ ή ένα τύπο άσκησης που θα μπορούσε να βοηθήσει τη φυσική σας κατάσταση. Παίζουν αυτά εδώ πέρα τα σενάρια. Είναι πολύ βοηθητική για να ξεμπερδεύετε με εκκρεμότητες που μπορεί να έχετε, αλλά και να συσφίξετε σχέσεις με ανθρώπους που δουλεύετε μαζί ή κινείστε στο ίδιο περιβάλλον μαζί. Πάμε να δούμε λιοντάρια. Για τους λέοντες, πραγματικά δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη θέση της Αφροδίτης για σας. Είναι μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη χαρά της ζωής. Ο πέμπτος οίκος, που για τους λέοντες είναι κυριαρχείται, κυβερνάται μάλλον από τον τοξότη, αφορά αυτό που λέμε η χαρά της ζωής. Η διασκέδαση, η δημιουργία, τα παιδιά, ο έρωτας, τα φλερτ, τα χόμπι, τα σπορ, ό,τι κάνουμε. Και το να πάω στο θέατρο είναι μια δραστηριότητα του πέμπτου οίκου. Είναι ο πέμπτος οίκος. Καλοπέραση δηλαδή. Ναι, έχει να κάνει με εκφραστικότητα. Ναι. Δηλαδή είναι μια περίοδος, αν είναι ένας λέον που μπορεί να ασχολείται με το θέατρο, μπορεί να ασχολείται με μια τέχνη, είναι μια περίοδος για να εκφράσει αυτά όλα που έχει στο μυαλό του, στην ψυχή του. Είναι μια περίοδος για να βγουν, να είναι λίγο πιο κοινωνικοί, αλλά περάσουν και λίγο καλύτερα. Να χαρούν λίγο πιο πολύ. Και βέβαια ευνοεί πάρα πολύ και το κομμάτι φλερτ έρωτας, αλλά και παιδιά, να το έχετε αυτό στα υπόψη. Λοιπόν, η Παρθένη. Για τους Παρθένους τώρα είναι μια πολύ διαφορετική επιρροή. Και είναι διαφορετική επιρροή γιατί εδώ είναι κόντρα η Αφροδίτη με εσάς. Είναι όμως μέσα στον τομέα που έχει να κάνει με το σπίτι, την οικογένεια. Αντιθέτως δηλαδή με αυτά που έλεγα για τους λέοντες, που είναι μια πιο εξωστρεφής περίοδος αυτή που ξεκινά από σήμερα, για τους Παρθένους είναι ένα πιο κλειστό πράγμα. Δεν σημαίνει ότι δεν περνάς καλά, αλλά μπορεί να μην θέλεις πολλά. Δηλαδή μπορεί να προτιμάς να καλέσεις σπίτι σου δύο φίλους και να περάσετε χαλαρά μαζί από το να τρέχεις από εδώ και από εκεί. Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Ναι, από την άλλη πλευρά είναι πολύ βοηθητική αυτή η Αφροδίτη. Αν θέλετε, χαλάει ο καιρός, να φτιάξουμε λίγο το σπίτι, να στρώσουμε κανένα χαλί, να αλλάξουμε κανένα τη διακόσμηση λίγο, να το κάνουμε, να φτιάξουμε την ατμόσφαιρα λίγο πιο ωραία. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το σπίτι, το χώρο, το να συσφίξετε σχέση με την οικογένεια και να περιποιηθείτε γενικότερα το χώρο που ζείτε, μια χαρά. Πάμε να δούμε ζυγούς. Για τους ζυγούς,
Η Αφροδίτη είναι κυβερνήτη σας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ανάλογα με το που βρίσκεται, τι όψεις κάνει, σας επηρεάζει, όπως έλεγα και στους Σταύρους πριν, και επηρεάζει και εσάς τους ζυγούς περισσότερο. Σε ένα μήνα που είναι πολύ απαιτητικός για εσάς, δηλαδή ο Οκτώβριος, με κάποιο τρόπο είναι σαν να σας πιέζει από όλες τις πλευρές. Και θα συνεχίσει έτσι όσο είναι ο Άρης και ο Ανάβρωμος Ερμής στο ζώδιό σας, η πίεση συνεχίζεται. Δεν τελειώνει δηλαδή σχεδόν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Μέσα σε όλο αυτό λοιπόν, το να έχεις ένα αποκούμπι, να έχεις μία βοήθεια, μία εύνοια, νομίζω ότι είναι το καλύτερο νέο που μπορώ να σας πω σήμερα. Από απόψε λοιπόν η Αφροδίτη περνά στον Τοξότη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει και για σας ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη εξωστρέφεια, λίγο πιο αισιόδοξη, λίγη περισσότερη ελπίδα ότι ναι, μπορεί να είναι δύσκολα τώρα ή να ζορίζομαι, αλλά έρχεται και κάτι καλύτερο στην πορεία. Πολύ καλή Αφροδίτη για να προωθήσετε τη δουλειά σας, να προωθήσετε το έργο που κάνει ο καθένας από εσάς, να έχετε καλύτερες σχέσεις με συνεργάτες, με φίλους, αλλά και με τους πολύ στενούς συγγενείς σας. Και είναι και μια Αφροδίτη που αγαπάει και τα ταξίδια. Άρα, για εσάς τους ζυγούς, μπορεί να σας δώσει την ευκαιρία. Δεν ξέρω, εκεί πέρα έχουμε και μια 28η Οκτωβρίου που πέφτει σε κάπως βολικές, ας πούμε, ημερομηνίες. Μπορεί να το σκεφτείτε. Ένα ταξιδάκι, γιατί όχι. Βέβαια. Πάμε να δούμε Σκορπιούς. Για τους Σκορπιούς φεύγει η Αφροδίτη, σας κουνάει μαντήλι σήμερα. Ναι. Λοιπόν, προχωρά στον Τοξότη, άρα στον δεύτερο οίκο του οροσκοπίου σας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει στον τομέα των οικονομικών, σημαίνει σε ένα πιο πρακτικό τομέα. Από εδώ και κάτω, δηλαδή και μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, με κάποιο τρόπο θα εστιάσετε πιο πολύ την προσοχή σας στο να βγάλετε χρήματα, στο να κερδίσετε. Μπορεί να υπάρχουν προοπτικές κέρδους, δηλαδή είναι αυτά κάποια έξτρα που δεν τα έχεις υπολογίσει, που σου προτείνουν να κάνεις κάτι, μια δεύτερη ας πούμε εργασία ή ένα έξτρα πράγμα και μπορεί να σου δώσει ένα εισόδημα. Ένα είναι αυτό. Δευτερευόντως, μπορείτε να βελτιώσετε λίγο περισσότερο θέματα που αφορούν πρακτικά ζητήματα της δουλειάς, αλλά ακόμη και σε επίπεδο συναισθηματικό, είναι μια πιο βοηθητική Αφροδίτη στο να νιώσετε λίγο πιο ήσυχοι μέσα σας. Αυτό από σήμερα το απόγευμα. Από το απόγευμα και μετά. Μάλιστα. Mm. Λοιπόν, και πάμε να δούμε το Τοξότες. Θα έχουμε την τιμητική μας για ένα μήνα. Λίγο δεν κάθεται. Λίγο, μωρέ, λίγο, γιατί? Τόσο κάθεται. Α, τόσο κάθεται πάντα ή σε εμάς? Τόσο κάθεται πάντα, εκτός από φέτος που στις 5 Νοεμβρίου είπαμε θα μπει στον εγώ καιρό και θα μείνει μέχρι το Μάρτι. Στον εγώ καιρό. Γιατί δεν λέει εγώ καιρό? Είναι κατά παρέκκληση, γιατί θα γυρίσει ανάδρομη. Ναι, γιατί γυαλίζει και το μάτι την ώρα που το λέει. Που αυτό είναι και καλό και ταυτόχρονα όμως έχει και μια άλλη όψη, γιατί θα είναι και ανάδρομη ένα διάστημα. Η εγώ καιρή θα είναι σε επάλξεις. Από 5 Νοεμβρίου μέχρι τις 5 Μαρτίου, στις επάλξεις, για τους καλύτερους και για τους όχι τόσο καλούς λόγους. Ναι. Θα σας τα πω όταν φτάσουμε εκεί. Τώρα μιλάμε για τους Τοξότες. Ωραία. Που μπαίνει η Αφροδίτη στο ζώδιο. Μας αγαπάει η Αφροδίτη γενικά. Γενικά, η Αφροδίτη είναι ένας ευεργέτης πλανήτης. Δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς. Σε όποιον προχωρά στο ζώδιό του, καλά συμπεριφέρεται σχετικά. Ξέρω, γιατί εγώ δεν τα πάω καλά με τον Πλούτονα, νομίζω. Είναι δύσκολο πράγμα ο Πλούτονας. Δεν είναι εύκολο. Μόνο. Σαν το μαλλί. Με τον Πλούτονα. Τώρα, αν έχετε κάποιο άλλο πρόβλημα μαζί μου, τι να σας πω, εγώ με τον Πλούτονα τα έχω πάντα. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολη. Δύσκολη επιρροή. Είναι πολύ βαθιά, είναι πολύ δύσκολη επιρροή. Το ευχαριστιόμαστε από σήμερα. Η Αφροδίτη όμως είναι μια πιο σχετικά ελαφριά επιρροή. Έχει να κάνει σαφώς και με περισσότερη αισιοδοξία. Βλέπεις τα πράγματα. Δεν είναι να έχει αλλάξει κάτι. Μπορεί τα πράγματα να είναι ακριβώς πανομοιότυπα με χθες. Αλλά εσύ τα βλέπεις διαφορετικά. Έχεις μια διαφορετική αίσθηση των πραγμάτων. Έτσι. Λοιπόν, σαφώς πιο εξωστρεφής η διάθεση, πιο ερωτική αυτή η περίοδος, πιο γλυκιά γενικότερα. Παίζει για τους αδέσμευτες και κάτι έτσι στον αέρα καινούριο που μπορεί να προκύψει. Είναι μια χαρά επίσης επιρροή λίγο να αναθερμάνετε τη σχέση όσοι είστε σε μια σχέση πολύχρονη και χρειάζεται τέλος πάντων κάπως να πρέπει να κουραζόμαστε για τις σχέσεις μας. Δεν γίνεται να τις αφήνουμε και να τις θεωρούμε δεδομένες. Και βέβαια καλύτερες προοπτικές γενικότερα στο να φανείτε, στο να βγάλετε περισσότερα χρήματα, δημιουργεί καλύτερες προοπτικές. Πάμε να δούμε εγώ καιρούς. Είπαμε τα καλά νέα θα έχω να σας τα πω από τις 5 Νοεμβρίου και μετά. Τώρα δεν έχω να σας πω τόσο γκλάμορους νέα με την Αφροδίτη στον Τοξότη, γιατί ειδικά για εσάς είναι, είναι στα μετόπιστεν. Είναι σαν ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας, πιο μυστικό, πιο κρυφό.
παίζει με την ψυχολογία σας, δημιουργεί μεγαλύτερη κυκλοθυμία, μπορεί να νιώθετε μεγαλύτερη αβεβαιότητα, μπορεί να παίζει πολύ κρυφή δράση σε επίπεδο ερωτικό. Και εσείς δηλαδή μπορεί να... Δεν είναι μόνο ότι οι άλλοι κάνουν κρυφά και μυστικά, μπορεί και εσείς να έχετε μια τέτοια τάση. Λοιπόν, γενικότερα όμως είναι μια περίοδος που είσαι λίγο... Στι σχέσει, αφενός μπορεί να μην είναι προτεραιότητα, να είναι άλλα πράγματα και τα έχουμε πει, ότι είναι η καριέρα προτεραιότητα τώρα. Από την άλλη όμως είναι σαν να μην παίρνεις αυτό που θέλεις από τις σχέσεις, τις ερωτικές. Ναι. Ακόμα και αν είσαι σε μια πολύ καλή σχέση, μπορεί να νιώθεις αυτή την περίοδο ότι ο άλλος δεν ασχολείται μαζί σου τόσο πολύ ή δεν έχει τόσο χρόνο να σου αφιερώσει. Μερικές φορές μπορεί να είναι, παιδί μου, ξέρεις, όταν έχεις μια σχέση και είσαι και καιρό, αρχίζουν οι προτεραιότητες και διαφοροποιούνται. Εντάξει, οπότε μπορεί να σε παίρνει από κάτω η ζωή, τα η παιδιά, η υποχρεώση. Αυτό λέω. Άρα μπορεί να νιώθουν λίγο πιο πιεσμένοι εγώ καιροί. Αλλά είπαμε είναι μέχρι τις 5 Νοεμβρίου όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι και για πάρα πολύ. Και μετά πιο στη χάρη σας... Τόσους μήνες η Αφροδίτη στο δικό σας ζώδιο. Πάμε να δούμε υδροχόους. Για τους υδροχόους είναι μια πραγματικά καλύτερη επιρροή αυτή της Αφροδίτης από τον Τοξότ. Σας ταιριάζει πιο πολύ. Ταιριάζει στην αέρινη, ανεξάρτητη, πιο ελεύθερη φύση σας. Γιατί η Αφροδίτη στον Τοξότη, κακά τα ψέματα, είναι μια εύκολη Αφροδίτη. Δηλαδή εύκολα αγαπά, εύκολα περνάει καλά, εύκολα γενικότερα δίνει, έχει μια πλοχεριά, αλλά... Με τις μεγάλες δεσμεύσεις και με το χρόνο δεν τα πάει πάρα πολύ καλά. Οι υδροχόοι επίσης είναι ένα ζώδιο που δεν θέλουν να πνίγονται. Άρα το να είναι η Αφροδίτη στον Τοξότη τους δίνει, σε σχέση με το ασφυκτικό περιβάλλον της Αφροδίτης στο Σκορπιό, που θέλει, που είναι όλα άσπρο ή μαύρο, η Αφροδίτη στον Τοξότη είναι πιο τσιριμπιμ, τσιριμπομ. Άρα τους πάει πιο πολύ. Άρα παιχνιδιάρα. Είναι παιχνιδιάρα. Άρα θα ευνοηθείτε περισσότερο, βοηθά πάρα πολύ και σε κοινωνικές επαφές, σε σχέση με φίλους, σε ό,τι αφορά τους στόχους σας. Και γενικά μπορεί να δημιουργήσει και μια μεγαλύτερη κινητικότητα σε αυτό το κομμάτι. Και πάμε να δούμε αγαπημένους ηχθείς, που εδώ η Αφροδίτη περνά σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας που φαίνεται πολύ. Είναι το μεσουράνημα, είναι ένα φιλόδοξο κομμάτι, έχει να κάνει πάρα πολύ με τα επαγγελματικά. Είναι μια περίοδος για να φανείτε περισσότερο στο χώρο που δραστηριοποιείστε επαγγελματικά. Είναι μια περίοδος για να κάνετε βελτιώσεις. Ανάλογα με τη δουλειά που κάνει ο καθένας από εσάς, είτε έχω ένα μαγαζί και μπορεί να φτιάξω αλλιώς τη βιτρίνα για να φαίνεται πιο ωραίο, άρα να προσελκύσω περισσότερους πελάτες, είτε είναι μια δουλειά που χρειάζεται να προσέξω λίγο περισσότερο την εικόνα μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που αυτά κάνουν πολλή δουλειά πλέον. Οτιδήποτε δουλειά και αν κάνετε, σίγουρα μπορεί να βρείτε έναν τρόπο λίγο να βελτιώσετε το περιτύλιγμα, να φανεί λίγο καλύτερα προς τα έξω. Από την άλλη πλευρά, είναι μια Αφροδίτη που μπορεί να σας φέρει μια διάκριση, να φέρει μια επιτυχία στον επαγγελματικό τομέα. Γενικότερα, θεωρώ ότι τουλάχιστον στα επαγγελματικά είναι μια χαρά. Τώρα στα ερωτικά, στα προσωπικά... Θα τα αφήσουμε για αύριο. Έχει χρόνο τώρα για ερωτικά και προσωπικά αυτό το μήνα. Δεν έχει. Δεν έχει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, τα λέμε αύριο. Φυσικά. Βεβαίως. Σαν αρχίσαμε να πεινάμε λιγάκι. Ναι, πρέπει να πάμε στην κουζίνα του breakfast. Με κάτι πάρα πολύ ωραίο. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο. Σήμερα θα είναι μαζί μας ο Βασίλης Χαλακατεβάκης. Νομίζω είναι μπατσάτα, από όσο ξέρω από τα δύο-τρία χρόνια μας. Ναι. Δυνατό μου σημείο, ποτέ. Κάνεις και αυτό με το πόπο, κάπως το κάνουνε. Δεν τα ξέρω αυτά, Γιώργο. Ναι, ναι. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα, πώς πάμε? Καλά, καλά, εδώ περιμένουμε. Σήμερα έχουμε φαγητάρα, πραγματικά. Θα κάνουμε μια συνταγή που την αγαπάμε όλοι, λαζάνια. Απλά αντί για λαζάνι ζυμαρικό θα βάλουμε κολοκυθάκι. Τι εννοείς? Θα βάλουμε αντί για ζυμαρικό, θα βάλουμε κολοκύθι, το οποίο θα το μαρινάρουμε αλατάκι, ίσα-ίσα να μαλακώσει, να παίρνει τα υγρά του. Σωστά. Και θα βάλουμε ένα πολύ ωραίο αρωματικό κυμά. Υγιεινό, Υγιεινό.
Το σώσω, γιατί έχουμε και τυράκια. Έχουμε και τυράκια, έχουμε και γκρατινέ, και τα δω πόσο ωραίο. Το τυράκι τώρα. Τι να πει εδώ, μια χαρά. Τυράκι, το ψωμάκι μετά που θα βουτήξει το λαδάκι. Εντάξει, ήδη αυτό είναι το κοιμά μα. Και έχουμε ξεκινήσει ήδη το κοιμά μα, γιατί όπω είπαμε και χθε με τον Γιώργο, ότι πολύ σημαντική διαδικασία σε τέτοια φαγητά, όπω και χθε τα μεγαλύτερα με κοιμά, είναι ο κοιμά μα. Είναι ο πρωταγωνιστή. Σα αφήνω να ολοκληρώσω. Κατάλαβε, έχουμε να δοκιμάσουμε. Εννοείται. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει εμεί το κοιμά μα να το σοτάρουμε πολύ καλά. Και θέλω να δείξω και το κολοκυθάκι όσο σοτάρι το κοιμά. Δεν το κάνω εγώ αυτό. Λοιπόν. Δεν θα το γυρίσω, φαντάζομαι. Όχι, όχι, λίγο ακόμα να πάρουμε χρωματάκι όπως χθες, Ελληνά. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε στη συνταγή 5 κολοκύθια μεγάλα για να μας βγουν οι στρώσεις. 3 στρώσεις θέλουμε να πάρουμε από κολοκύθι. Άρα θέλουμε 4 με 5 μεγάλα κολοκύθια. Ναι. Φλιμμένα καλά. Κόβουμε πάνω κάτω. Και τώρα είτε σε μαντολίνο που, που ξέρω δεν το έχετε όλοι, είτε. Το έχουμε. Θα ελερωνόμαστε κάθε φορά. Λοιπόν, ή έχουμε μαντολίνο ή με ένα μαχαιράκι προσεκτικά κόβουμε φλωρίδες, οι οποίες είναι περίπου στο μισό εκατοστό. Και ένα να είναι, μην το φοβάστε, γιατί θα τις μαρινάρουμε σε αλατάκι και θα βγάλουν πολύ από τα υγρά τους. Άρα... Ξέρεις τι έκανα με κολοκύθι πρόσφατα και δεν το είχα ξανακούσει. Μου το είπε μια φίλη μου. Έτριψα κολοκύθι μέσα σε ομελέτα. Ναι. Δεν σου ακούσει. Όχι, δεν το έχω ξανακούσει. Είναι τρομερό. Δίνει. Πραγματικά, ναι. Πραγματικά, παιδιά, είναι φανταστικό. Λοιπόν, γενικά το κολοκύθι είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο υλικό ακριβώς και τώρα είναι, τελειώνει και η εποχή του. Πρόσεχε, μην κοπείς. Έχω μέσα και κόβουμε. Πρόεδρε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το κάθε κολοκύθι θα σας βγάλει περίπου 6 με 7 λαζάνια στην ουσία. Άρα, χρειαζόμαστε 5. Εμείς έχουμε ήδη μαρινάρει κάποια για να δείτε πώς θα γίνουν. Εδώ. Αυτό δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε. Έχουμε βάλει τα λαζάνια που έχουμε κόψει εδώ πέρα του κολοκυθιού μέσα σε μια σχαρίτσα και έχουμε βάλει πολύ καλό αλάτι. Και το αφήσαμε περίπου 10 με 15 λεπτά να αρχίσει να κάνει τα υγρά του. Αυτό το έχει μαλακό, το βλέπεις. Λαζάνια το λες μεταφορικά. Μεταφορικά, γιατί έκανα αγγείλες. Έκανα τέτοια. Λοιπόν, άρα τι κάνουμε, κόβουμε το κολοκύθι μισό εκατοστό σε μια σχαρίτσα αλατάκι καλό και τα αφήνουμε να στραγγίξουν τα υγρά του για περίπου 15 λεπτά να αρχίσει να γίνεται σαν υφή ζυμαρικού. Το οποίο θα μπορούσαμε να το στρώσουμε πολύ εύκολα στο ταψάκι μας. Λοιπόν, η Ελίνα έχει σοτάρει ήδη πολύ καλά το μισό κιμά και πάμε και τον υπόλοιπο μέσα. Εδώ. Δυναμώνουμε. Τέρμα, ε. Γιατί... Ναι, τώρα θέλουμε τέρμα γιατί έχουμε μεγάλη ποσότητα. Θέλουμε τέρμα για να κάνει, ναι. Και αν δούμε ότι στεγνώνει το τηγανάκι μας ή η κατσαρολίτσα μας, προσθέτουμε λίγο λαδάκι. Σε 2-3 σημεία για να αρχίσει να βοηθάει στο σοτάρισμα. Εδώ. Τέλεια. Άψογα. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τα λαζάνια μας. Έχουμε δύο επιλογές. Είτε επιλέγουμε να είναι πιο ελαφριά η συνταγή μας, άρα τα βάζουμε όσο έχουν, μετά από 15 λεπτά από το αλάτι τα βάζουμε μέσα για λαζάνια, είτε μπορούμε να τα περάσουμε από ένα σχαροτήγανο που θα δείξουμε εμείς την επιλογή αυτή. Ναι. Και να είναι πιο καπνιστά, λίγο πιο έντονα. Να γλυκίσουν λίγο. Είσαι δικιά μου, Ελίνα, ε. τέτοια θέλω κι εγώ. Λοιπόν, θα πάρω δύο να δείξουμε ίσα-ίσα. Λοιπόν, άρα η Ελίνα συνεχίζει εδώ το κοιμά μας. Δεν έχουμε βάλει τίποτα άλλο πέρα από λαδάκι και κοιμά μας χαρίσιο. Και το αφήνουμε να. Να πάρει πολύ ωραίο χρώμα. Αυτό και μετά γυρνάμε. Σωστά. Αλατάκι καλό, γιατί έχουμε 800 γραμμάρια, άρα θέλει αλατάκι το φαγητό μας. Και πιπεράκι. Σ' αρέσει παιδιά φαγητά. Τα γκρατέ με τυράκια, κοιμά μέσα φούρνο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν. Γενικά ό,τι έχει να κάνει με τυρί μου αρέσει πάρα πολύ. Το τυρί είναι λατρεμένο, όπου μπει, να σημαίνει τα πάντα. Τυρί εδώ πράγμα. Εγώ στο μακαρόνι με το κοιμά, εμείς το τρώγαμε με μυζήθρα. Ναι, τα τελευταία χρόνια τριμμένη. Εξυγχρονιστικά. Ναι. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Λοιπόν, έχουμε τηγανάκι. Έχει κάψει. Είτε τα αφήνουμε, όπως είπαμε, τα λαζάνια ομά, είτε τα βάζουμε ελαφρώς για μισό λεπτάκι να πάρουν το σχάριασμα που λέμε και την καπνάδα από το σχαροτήγανο. Έχουμε και τις δύο επιλογές. Μπορείτε να κάνετε μισά-μισά για να έχετε δύο υφές. Μπορείτε να τα αφήσετε όλα ομά. Μπορείτε να τα αφήσετε να τα περάσετε και όλα από το σχαροτήγανό σας. Στο δικό σας χέρι να επιλέξετε ό,τι θέλετε. Ναι. Όχι. Όχι, ναι, γιατί εγώ πιστεύω ότι έτσι θα γλυκίσει κιόλας. Θα γλυκίσει και θα βγάλει και μια άλλη γεύση. Ναι, και θα είναι και πιο συνηθή του. Αν δεν το κάνεις τότε θα είναι λίγο πιο... Άρα η υφή του θα μαλακώσει όπως και να έχει. Γιατί θα ψηθεί αρκετά για να παντρευτεί μαζί με τον κοιμά μας και να κάνει και πολύ ωραίο λιώσιμο το τυράκι μας. Άρα θα γλιτώσουμε το να έχει ψηθεί. Λοιπόν, ωραία Ελίνα μου. Είμαστε. Είναι. Πω. Λοιπόν, επιρουνάκι είπα το παράδοντα. Στην ουσία αυτό εδώ θέλουμε. Αυτό εδώ είναι αρκετό. Εσύ έψαχνες αυτό. Ναι, έψαχνα αυτό.
Λοιπόν, ίσα ίσα, όπως είπαμε, στο ένα λεπτό τα βάζουμε. Εμείς δεν θα τα σκαριάσουμε όλα τώρα και λόγω χρόνου. Περίμενε, από κάτω δεν έχεις βάλει τίποτα. Θα βάλουμε τώρα απλά τα κούμπισα εδώ, θα τα ξαναπροσθέσουμε εδώ. Θα βάλουμε λίγη από την κονκασέ. Δείχνω τη διαδικασία. Είτε τα σκαριάζουμε όλα και τα βάζουμε πάλι στο ταψάκι για να στρώσουμε μετά από τα λαζάνια μας, είτε τα αφήνει το μα. Έχουμε δώσει και τις δύο επιλογές. Επιλέγετε ό,τι θέλετε. Και τώρα από κοιμάς έχει προχωρήσει. Στη συνταγή έχω 400 γραμμάρια κονκασέ ντομάτα. Έτσι. Ναι. Πριν. Πού είναι το κουτάλι, παιδιά. Εδώ. 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 Λοιπόν, πριν βάλουμε την κονκασέ ντομάτα που θα την βάλουμε σε λίγο που θα ζήσουμε το κρασάκι μας, παίρνουμε δύο κουταλιές και τις προσθέτουμε στον πάτο του πυρέξ μας, είτε το ταψάκι που θα βάλουμε μέσα το φαγητό μας. Ίσα-ίσα για να έχει υγρασία από την κάτω μεριά το λαζάνι μας. Αυτό που είπε, Σελίνα. Ίσα-ίσα, δεν θέλουμε πάρα πολύ. Λίγο σαλτσούλα. Για να μην κολλήσει. Για να μην κολλήσει και να το βοηθήσει μετά η υδρατμή να γίνει μια σαλτσούλα και από το κάτω μέρος. Αυτή εδώ θα την προσθέσουμε μέσα. Εδώ θα μπορούσαμε να ψεκάσουμε με λίγο βαλσάμικο. Όχι, είναι πάρα πολύ δυνατό. Εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα πολύ ωραίο χυμό λεμονιού, ξύσμα από λεμόνι, αλατάκι πέρα και λίγο λαδάκι. Αυτό είναι. Το πάει πίσω. Λοιπόν. Τέλεια. Άρα, πάμε τώρα. Εδώ είμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο. Έχει πάρει πολύ ωραίο χρώμα κοιμάς μας. Προσθέτουμε το κρεμμυδάκι. Δύο κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα. Από παιδιά. Μας χωμύρισε. Σκορδάκι και καροτάκι. Αυτά τα δύο θα μπουν. Άρα, το θέλουμε... σκόρδο μπορώ να το ρίξω ολόκληρο και να το βγάλεις μετά, άμα δεν το φας. Εντάξει, το κοιμά συνηθίζει να το βάζουμε μέσα γιατί θα μαγειρευτεί. Ξέρω, γιατί στο... θέλουμε να το αισθανόμαστε. Έχει κόψει καλά μια μέρα η μαμά μου και είχα φάει ολόκληρο σκόρδο. Και λοιπόν, ψιλοκόβουμε το σκορδάκι. Εδώ. Και πάει μέσα κατευθείαν. Δεν θέλουμε πάρα πολύ γιατί θα ψηθεί, όπως είπαμε και η μαμά μας, 20 λεπτάκια. Και θα μπει μετά και στο φούρνο 50 λεπτά. Και το καροτάκι πάλι. Βάζεις καρότο στο κοιμά. Όχι, αυτό για παράδειγμα δεν βάλαμε. Αλλά εδώ θέλουμε τη γλυκάδα του καρότου. Άρα θα βάλουμε. Και πάλι δεν το ψιλοκόβουμε πάρα πολύ. Θέλουμε ίσα ίσα ένα ζαράκι. Το οποίο θα μπει μέσα και θα μαγειρευτεί μαζί με τον κοιμά μας. Εδώ είμαστε. Σε αυτό το μέγεθος. Συγγνώμη, εδώ πέρα έγινε. Τη σβησή, δεν πειράζει. Όχι, το είχα κατεβάσει πολύ. Λοιπόν. Πάει και το καροτάκι μέσα. Καροτάκι, κρεμμύδι, σκόρδο. Έφυγα. Τώρα εσείς θα τους δώσετε λίγο περισσότερο χρόνο από εμάς. Δηλαδή θέλουμε σίγουρα να τα σοβάρουμε τα λαχανικά μας για 5 λεπτάκια. Θα ζήσουμε αυτό γιατί θα καούμε. Ωραία. Τέλεια. Και τώρα πάμε εδώ να επιστρέψουμε τώρα στο βασικότερο, στον κοιμά μας όπως είπαμε. Εδώ, σοτάρι, Ελίνα, εσείς θα το αφήσετε 2-3 λεπτάκια παραπάνω να σοταριστεί και το καροτάκι και το κρεμμύδι. Και σβήνουμε κατευθείαν με το κρασάκι. Το κόκκινο κρασάκι και το αφήνουμε να ξαντιστεί. Να, για τα κρασιά της Αντζελίνας Τζολί λέγαμε πριν και του Μπραντ Πιτ. Τι? Για τα κρασιά λέω της Τζολί και του Πιτ λέγαμε πριν. Έχουν βγάλει και τέτοια. Εμείς προσπαθούμε να. Τσίχλες να βγάλουμε. Και το λένε και ροζ αντάβια. Τι? Ροζ αντάβια το λένε. Ροζ αντάβια. Α, είναι φαντασία. Έχουν φαντασία τα παιδιά. Όπω φίλοι. Είμαστε πίσω. Νιώθω περίεργο όταν μου λες τέτοιες πληροφορίες. Θα βγάλουμε γκαζόζα. Θα βγάλουμε γκαζόζα, ναι. Για την γόνευση. Λοιπόν, έχουμε βάλει το κρασάκι. Και τώρα βάζουμε τον μπελτέ. Βέβαια. Για να μας κοκκινήσει το φαγητό. Μπορείτε να το βάλετε. Αυτό που μου λένε να το βάζω τον μπελτέ στην άκρη της κατσαρόλας ισχύει. Όχι, το βάζουμε συνήθως το σοτάρουμε τον μπελτέ. Απλά επειδή τώρα θα μαγειρευτεί αρκετή ώρα το φαγητό μας, δεν έχει κανένα θέμα ο μπελτές να μπει και μετά από το κρασάκι. Ναι, ναι. Μπορούμε και πριν το κρασάκι και μετά να σβήσουμε το κρασί. Λοιπόν, και αφού ανακατέψουμε και τον μπελτέ μας, πάει και κονκασέ μέσα η ντοματούλα. 400 γραμμάρια. Έφυγε και αυτό. Δεν υπάρχει, παιδιά. Κοντεύουμε στο ωραίτερο σημείο. Ναι. Αφού έχουμε βάλει και την ντομάτα μας, προσθέτουμε 100 γραμμάρια νεράκι. Δεν θέλουμε πάρα πολύ. Δεν θα το αφήσουμε να βράσει όπως βράζει με ένα κυμάκι μακαρόνια όπως κάνει. Αν δεν θες να το σκεπάσεις κάπως. Όχι, όχι. Τώρα με το που βράσει, μετράμε 20 λεπτάκια ακριβώς. Ίσα-ίσα να πιει τα ζουμάκια του για να μπορέσουμε να το στρώσουμε μετά με στα λαζάνια. Να μην έχει πολλά υγρά. Πάει αυτό πίσω. Και δεν έχουμε βάλει. Τι δεν έχουμε βάλει, Λίνα? Δεν έχουμε βάλει κανέλα μοσχοκάριδο. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Κανελίτσα. Μοσχοκάριδο πάντα. Πάει στο κοιμά. Στο μοσχάρι και στο μοσχάρι. Κοκκινιστό μοσχάρι. Μπιφτέκια. Λίγο μοσχοκάριδο πάντα. Εσείς το βάζετε όσο εντόνα θέλετε. Μια πρέζα εγώ δίνω την η βάση μας. Μετά, αν θέλετε πιο εντόνη την κανέλα, προσθέτε λίγο ακόμα. Αν θέλετε. Ή βάζετε ξυλάκι. Για πιο εντόνα. Ξυλάκι να το βγάλουμε μετά. Ναι. Όπως βάλαμε χθες. Μπορούμε να βάλουμε ξυλάκι να το αφαιρέσουμε μετά. Λοιπόν. Πάει και αυτό εδώ. Πάει και αυτό εδώ. Τώρα δοκιμάστε να τον αποσύρουμε. Είμαστε έτοιμοι. Α, τελειώσαμε εδώ. Όχι, δεν τελειώσαμε εδώ. Θα δείξουμε τον έτοιμο πώς θα γίνει μετά από 20 λεπτά. Αυτό ήταν μέχρι εδώ ήταν όμως. Αυτό ήταν ο κοιμάς μας. Έχουμε βάλει αλάτι πιπέρι εξ αρχής. Θα προσθέσουμε λίγο ακόμα αν χρειαστεί. Ναι. Και
δοκιμάζουμε και ψήνουμε για 20 λεπτάκια και έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Δηλαδή, με το που βράσει αυτό 20 λεπτά, δοκιμάζουμε. Αν θέλουμε, προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, λίγο ζαχαρίτσα, αν η ντομάτα μας ξυνίζει. Βλέπεις το καρότο. Έχει γίνει σαν ζαχαρένιο, ρε παιδί. Έχει βγάλει τα ζαχαρά του. Αυτό είναι το νόημα. Και έχουμε περάσει τώρα εδώ, είμαστε στα 20 λεπτά. Είναι χλιαρός ο κοιμάς μας. Σβήνουμε το μάτι, γιατί ξέρεις τι θέλουμε να κάνουμε εδώ. Μπορεί να φέρεις τα τυρακελίνα μου. Τώρα γίνεται το στήσιμο του φαγητού μας στην ουσία. Έχουμε γραβιέρα, μοτσαρέλα και ένα αυγουλάκι. Το αυγουλάκι θα μας δώσει το σώμα μέσα στον κοιμά μας και ανακατεύουμε γρήγορα. Να το βάλουμε το αυγό. Όσο είναι ζεστός ο κοιμάς μας, το παστεριώνει, αλλά θέλουμε να το ανακατέψουμε και γρήγορα για να μην αρχίσει και γίνεται scrub legs και μας μυρίσει αυγό μέσα ο κοιμάς μας. Βέβαια. Όπως το κάνει η Ελίνα, πολύ γρήγορα. Γι' αυτό έχω λερωθεί παντού. Τίποτα. Ναι, καλά. Δεν το δείχνω. Λοιπόν, έχουμε βάλει το αυγουλάκι μας στον κοιμά μας. Όπως είπαμε, τον βράσαμε 20 λεπτά, τον βγάλαμε από τη φωτιά μας. Έχει γλασάρει και προσθέσαμε ένα αυγουλάκι, τη μισή μοτσαρέλα. Αυτό είναι το καλύτερο σημείο. Εδώ θα γίνει τώρα, θα αρχίσει να μας τυχώνει με το τυράκι. Και την μισή γραβιέρα μας. Και τα άλλα τυράκια θα τα βάζουμε ενδιάμεσα τώρα που ξεκινάμε το στήσιμο. Θα κάνουμε χώρο να το δείτε. Θα κάνουμε τις στρώσεις τώρα. Θα κάνουμε στρώσεις, τώρα θα γίνει ο χαμός. Καλά, σε αυτό το σημείο πάρτε ένα κουτάλι, ένα πιατάκι, βάλτε μια μερουδούλα, δεν είναι κακό. Λοιπόν. Σιγά σιγά, να δοκιμάσουμε. Είναι καλό, μπορούμε να στήσουμε εδώ, να πω μια πληροφορία. Είτε στο πυρεξάκι, είτε στο ταψάκι δουλεύει μια χαρά. Θέλουμε 25 επί 33 για να βγει η συνταγή μας, να έχει τρεις στρώσεις από λαζάνια. Εσείς επιλέγετε ό,τι θέλετε και ό,τι έχετε στο σπίτι σας. Νερώθηκα εδώ. Όχι, μια χαρά, μια χαρά. Τίποτα, όντως. Δεν θα σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Για εδώ. Αλλά εδώ. Όχι, όχι. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, έχουμε το κοιμά μας έτοιμο. Με τα μισά τυράκια και το αυγουλάκι μας. Λαζάνια εδώ, τα οποία μπορούμε, είπαμε, να τα περάσουμε από σχαροτήγανο, είτε να τα αφήσουμε μαμά με αλατάκι να έχουμε αλακώσει. Και πάμε, έχουμε βάλει δύο κουταλιές σούπας κονκασέ ντοματούλα. Κονκασέ, και ξεκινάμε και στείλουμε. Λίγο λαδάκι θέλω να βάλουμε. Ναι, ναι. Εδώ για να το βοηθήσουμε. Λίγο λαδάκι στο μπάτο μαζί με την ντοματούλα. Και τώρα στρίνουμε στρώσεις. Εδώ είμαστε. Τέλεια. Thank you. Και πάμε. Θέλουμε ελαφρώς να κουμπάνε μεταξύ τους. Για να μην έχουμε πολλά κενά και να αγκαλιάσει το κοιμά μας όταν ψήνεται το φαγητό μας. Εδώ. Αυτό εδώ. Βάζουμε το ένα δεύτερο του κοιμά, δηλαδή το μισό κοιμά. Κοίτα εδώ. Έχει κάνει το τυράκι. Μισό λεπτό. Έλα. Το ένα, το μισό, το μισό. Κατσαρόλα. Ναι, κάνουμε τρεις στρώσεις από λαζάνια. Το κάνει ο καθένας, έτσι. Σωστά. Θα κάνουμε δύο στρώσεις από κοιμά, τρεις στρώσεις από λαζάνια. Θα τελειώσουμε λαζάνια πάνω-πάνω. Κάτσε λίγο να πάρω ένα τέτοιο. Εδώ. Στρώνουμε το κοιμά μας να πάει παντού πάνω από τα λαζάνια μας, από το κολοκύθι. Εδώ. Δεν θέλουμε πάρα πολύ κοιμά. Θέλουμε να υπερισχύει.
Σήμερα θα είναι μαζί μας ο Βασίλης Χαλακατεβάκης. Εντάξει, αυτό που θα κάνει σήμερα η Κατερίνα Πίπερη είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν το κάνει ποτέ στη ζωή μου και θα θέλει πάρα πολύ να το κάνω. Έχει πάει σε ένα εκπληκτικό μέρος. Εγώ από μωρό παιδί. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Ο παππούς μου έλεγε: αμπέλι όσο μεγαλύτερο μπορείς και σπίτι όσο να χωρείς. Άντε. Έτσι έλεγε ο παππούς. Για πάμε στο αμπέλι. Κατερίνα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Έχεις ξεκινήσει και πατάς τα φιλιά. Έχω ξεκινήσει και επειδή άκουσα τον Γιώργο και εσύ ότι θέλετε να το κάνετε, ναι. Θέλω να σας πω ότι είμαστε στην εξοχή, σε ένα παραδοσιακό εινοποιείο, όπου εδώ πατάμε στα φύλλα, γιατί... Α, θέλει κι άλλο πάτημα, είναι αρχή ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Προσπαθώ, παιδιά, προσπαθώ, προσπαθώ. Μέχρι το βράδυ. Βάζω και δύναμη. Μέχρι το βράδυ έχει δουλειά. Και αν φαίνεται εύκολο και μόνο διασκεδαστικό, να σας πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και χρονοβόρο και πραγματικά επίπονο σε κάποιες στιγμές. Πρέπει να κάνεις κάτι γάμπες, Κατερίνα, είναι σήμερα. Είναι πολύ παγωμένο, έτσι. Βέβαια. Βέβαια. Είναι και πολύ παγωμένο. Έχει βγει... Μου έχουν φέρει το σταφύλλο πολύ παγωμένο, έχω πεθάνει. Αλλά έχω τον κύριο Παναγιώτη δίπλα μου, ο οποίος είναι ηνοποιός, και θέλω να μας πει δύο λόγια πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Η διαδικασία, η παραδοσιακή, είναι και γιορταστική. Mm-hmm. Βάζουμε τα σταφύλια, τα πατάμε, αλλά χωρίς την κρίνια τη δική σας. Πρέπει να είναι πάντοτε δροσερά. Βέβαια. Λοιπόν, πατάμε τα σταφύλια για να βλέπουν τα παιδάκια που έρχονται με τα σχολεία εδώ και να θυμούνται και οι παλιοί πώς γίνεται η διαδικασία του πατήματος. Και η αλήθεια είναι ότι τα σχολεία τα τελευταία χρόνια πηγαίνουν πάρα πολλά σχολεία σε τέτοιου είδους περιοχές για να βλέπουν. Πολλά σχολεία. Ναι, εδώ έρχονται παιδάκια και πατάνε σταφύλια, βρίσκουν την ευκαιρία εδώ να πατήσουν σταφύλια και να δουν τη διαδικασία πώς γινόταν παλιά. Δεν γίνεται για να κάνουμε παραγωγή. Παραγωγή έχουμε σύγχρονο εινοποιείο. Καλά, ναι. Αλλά για να θυμόμαστε τα παλιά και να βλέπουν και τα παιδιά τον τρόπο της επεξεργασίας, χρησιμοποιούμε τον παλιό τρόπο του πατητήρι. Κύριε Παναγιώτη, είναι τόσο παραδοσιακά εδώ που έχω και το γαϊδουράκι πάλι δίπλα μου. Και εγώ τα αγαπάω τα γαϊδουράκια. Πώς το λένε. Και κουβαλάγανε τα σταφύλια παλιά. Βέβαια. Έχουμε και τα γαϊδουράκια εμείς να δείχνουμε. Πώς το λένε. Νανά. Νανά, ένα χειροκρότημα για την Νανά. Νανά. Είναι φιλικό. Το γαϊδουράκι είναι φιλικό. Α, είναι φιλικό. Νανά, έλα λίγο. Νανά, μια καλημέρα. Δώσε και ένα σταφυλάκι. Δώσε και ένα σταφυλάκι. Να δώσε μια καλημέρα κι εσύ. Για να δούμε. Σταφυλάκι να φάει και εδώ. Να δώσε ένα σταφυλάκι. Τι θα μας πάσα. Τώρα μου βάζετε δύσκολα, αλλά θα το κάνω, θα το κάνω, θα το κάνω. Τεντωμένο το χεράκι. Παναγία μου, Παναγία μου. Παγανή, Νανά. Παναγία μου, γλιστράτε μεταξύ εδώ, παιδιά. Εγώ φοβάμαι πιο πολύ το γαϊδουράκι. Πρόσεχε, Κατερίνα, πρόσεχε. Κράτα τα κάγκελα για ισορροπία. Πολλά φιλιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Παναγιώτη. Γεια σας, γεια σας. Ένας άνθρωπος που θα έρθει τώρα να καθίσει μαζί μας στον καναπέ. Ένας ηθοποιός όπου τον έχουμε απολαύσει σε πάρα πολλές σειρές και στο θέατρο με πολύ ωραίους ρόλους, οι οποίοι προκάλεσαν και αρκετό γέλιο. Είναι πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ καλός, πολύ... πώς θα το πω, ντροπαλός, μου βγάζει μια ντροπαλότητα και μια πάρα πολύ ωραία συμπάθεια. Να υποδεχτούμε βέβαια τον Βασίλη Χαλακατεβάκη. Γεια σας, τι κάνετε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είσαστε. Καλημέρα. Και με το χέρι της καρδιάς. Ναι, 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 ναι. Πώς είστε. Είμαι πολύ καλά. Πώς. Και ακόμα καλύτερα που σας βλέπω τώρα από κοντά. Οι ρόλοι έχουν σημαδέψει πάρα πολύ. Δηλαδή, το πρόσωπο, κοιτώντας σας, έρχονται ακόμα και διάλογοι. Δηλαδή, ακόμα και πράγματα τα οποία έχετε πει, είτε στο Παράδεικτο, είτε στο Καφέ της Χαράς, είτε στο Lethal.com, είτε γενικά. Ναι, μερικές φορές αισθάνομαι ότι δεν είμαι άνθρωπος, είμαι ρόλος. Γιατί, ξέρεις, στην καθημερινή ζωή, επειδή κυκλοφορώ σαν κανονικός άνθρωπος, πηγαίνω στη λαϊκή, στο σούπερ μάρκετ, δεν έχω αγοροφοβία, δηλαδή, δεν έχω πρόβλημα με τους ανθρώπους. Με αντιμετωπίζουν πολλές φορές ως ρόλο. Δηλαδή, άλλοι μου ζητάνε ένα τραγουδάκι, άλλοι μου ζητάνε να τους πω ένα ανέκδοτο από παλιά πριν 30 χρόνια. Κάθε φορά, ανάλογα πού τους έχουμε πιάσει σαν... Και τι θυμούνται. Ναι, από πού με θυμούνται, έχουμε τέτοιες ιστορίες, ναι.
Οι ιστορίες ήταν αυτές που σας γνωρίσαμε και έχουμε φτάσει στο σήμερα. Σήμερα, στο σήμερα. Τι γίνεται? Στο σήμερα βρισκόμαστε σε μια καινούργια σειρά. Στο «Σ' αγαπάω με ένα λα» που κάνουμε στο Όπερ και θα παίζεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 8, που είναι μια πολύ όμορφη δουλειά που έχουμε ξεκινήσει από τον Ιούνιο και την ετοιμάζουμε. Που είναι μέσα ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, η Ευτυχία η Τσαπαρέλη, η Χριστίνη Τσάφ που την ξέρω από τη δραματική σχολή από 20 χρονών, εδώ και σχεδόν 40 χρόνια. Το λέω και μου λένε «Είσαι μεγάλος τελικά». Ναι, είμαι μεγάλος, όλοι μεγαλώνουμε κάποια στιγμή. Αλλά αισθάνομαι νέος παρόλο που είμαι μεγάλος. Τη σκηνοθεσία την κάνει η Μαρία Ιλάφη. Είναι μια πολύ ωραία σειρά. Είμαστε στην εξέλιξη, πάμε πολύ Αγαπάτε καλά. Αγαπάτε τις σειρές γενικά? Αγαπάω ό,τι κάνω και παθιάζομαι με αυτό που κάνω, γιατί είναι κάτι που μου αρέσει, είναι αυτό που έχω επιλέξει για τη ζωή μου. Και όταν κάνεις μια δουλειά και ζεις από αυτό που σου αρέσει, είσαι ευτυχισμένος. Βέβαια. Δεν είναι και καλύτερο πράγμα, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό. Και να το πετύχεις κιόλας. Βέβαια. Δηλαδή, όταν αμείβεσαι από αυτό που αγαπάς, δεν υπάρχει νομίζω τίποτα πιο σημαντικό από αυτό. Είναι το πιο όμορφο. Η πιο αστεία ιστορία που είχα διαβάσει, που είχατε πει, ήταν στην περίοδο των απαράδεκτων, που είχε προκληθεί μια καραμπόλα στον δρόμο. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, το έχω πει πολλές φορές. Δεν μου αρέσει να επαναλαμβάνω, αλλά έχει συμβεί. Τι να κάνουμε. Ναι. Ήταν μια περίοδο που ήμασταν και πολύ νέοι. Εγώ τώρα δηλαδή δεν είχα την αίσθηση το πόσο γνωστός μπορεί να γίνει κάποιος μέσα από την τηλεόραση και τι μπορεί να προξενήσει. Και ήταν μια τρομακτική έκπληξη. Ένιωσα και τεράστια αμηχανία όταν συνέβη αυτό. Δεν ήξερα πού να κρυφτώ, δηλαδή. Δεν ήξερα από πού έφυγα. Δεν θυμάμαι καλά-καλά. Δηλαδή, εξαφανίστηκα. Και πώς συνδυάζουμε τώρα την προσωπική ζωή με τη δουλειά? Όπως μπροστά μου. Χρόνος. Δηλαδή, πώς το κάνετε εσείς στη ζωή σας? Καλά. Όλοι. Η βέβαια είναι ότι μέσα από τη δουλειά. Η προσωπική ζωή ήρθε ως συνέχεια της δουλειάς. Κούμποσε. Αυτά έρχονται και κουμπώνουν, ναι. Δηλαδή, μέσα από τη δουλειά γνωριστήκαμε, μέσα από τη δουλειά συνυπάρχουμε, με κάποιο τρόπο βοηθάει ο ένας τον άλλον. Κάπως γίνονται τα πράγματα και προχωράει η ζωή πολύ όμορφα. Και όσο πάει, προχωράει ακόμα πιο όμορφα. Όσο πάει, προχωράει ακόμα πιο όμορφα, μια και υπάρχει τώρα και το νέο μέλος της οικογένειας που είναι το παιδάκι που μας ήρθε, που το θέλαμε βεβαίως. Και που ζούμε αυτή την εμπειρία. Έχετε γίνει μπαμπάς πάρα πολύ στα σειριαλ. Έχω πολλές γίνει μπαμπάς πολλές φορές. Και έχω προπονηθεί αρκετά στο ρόλο. Δηλαδή είμαι πολύ προπονημένος. Τόσο δηλαδή που λες εντάξει, μπες να παίξεις μπάλα ρε φίλε. Τώρα δηλαδή ώρα ξέρεις. Τόσο προπόνηση πια, να σε δούμε και στο γήπεδο. Ναι, βέβαια. Τώρα τι θα γίνει εκεί, θα βάλω κανένα γκολ ή όχι, δεν ξέρω, θα δείξει. Πώς είναι στο γήπεδο τα πράγματα τώρα? Πολύ καλά μέχρι στιγμή, παρόλο που. Άκουγα, ας πούμε, ότι θα ξενυχτάς, πώς θα είναι αυτό. Εντάξει, μου έλεγε έξω ότι έχει και πολύ ήσυχο μωρό. Α, έτυχε. Ήσυχο έτσι όπως το αντιλαμβάνω εγώ. Δηλαδή, όταν ξυπνάς 3 και 5 και 7, ας πούμε, εντάξει. Για άλλους είναι φουρτούνα. Για μένα εντάξει, είναι κάτι φυσιολογικό, το περιμένουμε. 3 φορές μες τη νύχτα. Ναι, 2-3 ανάλογα, ναι. Α, τόσο ήσυχο είναι. Σηκώνεστε και οι δύο μαζί. Υπάρχουν και χειρότερα. Όχι, αυτό είναι. Είναι αρκετά ανήσυχο, αυτό λέω. Όχι, εντάξει, όχι, ήσυχο είναι. Το ήσυχο για μας, συγγνώμη, το ήσυχο για μας είναι κοιμάται στις 11, ξυπνάει στις 7. Είναι πολύ μωρό, είναι 2 μηνών. Συμβεί, μωρέ, είναι 2 μηνών παιδάκι, εντάξει. Όχι, είναι με βάση αυτά που ακούω από άλλους που είναι κάθε μία ώρα ξυπνάνε, εντάξει, πολύ καλά τα πάμε, έχουμε πολύ ωραία σχέση, νομίζω ότι έχουμε δώσει σαν ομάδα. Και θα τα πάμε καλά. Άρα, ανά δύο ώρα ξυπνάτε παρέα ή συνεχίζεις? Εγώ είμαι λιγάκι πιο λουφάρο κιόλας. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση είναι ότι θέλατε, πριν μάθετε το φίλο, θέλατε κορίτσι. Ναι, το ήθελα το κορίτσι. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τη γυναίκα σας, που μέσα από τη δουλειά της βλέπατε τα κορίτσια πιο εξωστρεφή από τα γόρια. Η αλήθεια είναι αυτή. Επειδή η Δέσποινα ασχολείται με παιδάκια από βρεφάκια μέχρι και εφήβους και έβλεπα τις ομάδες των παιδιών, τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια είναι Ταλιμπάν. Η αλήθεια είναι αυτή. Καμία σχέση. Και το σημαντικότερο από όλα, παρόλο που εγώ είμαι άνδρας, ας πούμε, και εντάξει, κάποιοι δεν το αποδέχονται, τα βλέπεις ότι αρπάνε πιο εύκολα τα κορίτσια. Δηλαδή είναι πιο, έχουν αποτέλεσμα πολύ πιο νωρίς. Ναι. Και βλέπεις δηλαδή ότι. Αντιλαμβάνονται, πάνε μπροστά. Είναι μπροστά. Είναι 2-3 χρόνια μπροστά. Προφάρουν λίγο πιο γρήγορα. Προφάρουν πιο γρήγορα. Ναι. Δεν το δέχομαι εγώ ιδιαίτερα, γιατί δεν υπάρχει ανώριμο παιδί και αόριμο παιδί. Όχι, απλά αντιλαμβάνονται πιο γρήγορα ενδεχομένως κάποιες φορές. Στην πορεία εντάξει, τα βρίσκουν. Ναι. Είναι διαφορετικές οι κινήσεις. Ναι. Και είναι πιο εύκολο ίσως για τους γονείς. Συν ότι λένε ότι τα κορίτσια αγαπάνε πιο πολύ τους μπαμπάδες. Έτσι λένε.
Όταν το είχα διαβάσει, λέω έχει δίκιο. Αλλά όταν δεν έχει γίνει μπαμπάς, ουσιαστικά συνήθως οι πατεράδες πρώτο παιδί ίσως θέλουν το αγόρι που έχουμε ακούσει και ως παράδοση. Εγώ πιστεύω ότι ένα καλό παιδί αγαπάει τους γονείς του ή οι γονείς αγαπάνε το παιδί τους. Η σκαλομάνα στο παιδί, το πρώτο να είναι κορίτσι, λένε. Δεν γίνει με τις παροιμίες σήμερα. Οπότε, ναι. Λοιπόν, εγώ αυτό που σας έλεγα και πριν στο backstage είναι ότι μου άρεσε τόσο πολύ ο γάμος που κάνατε. Τον θεώρησα τόσο. Καταρχάς δεν ήταν γάμος, ήταν ουσιαστικά ένα πάρτι. Ήταν ένα πάρτι που εξελίχθηκε σε γάμο, ναι, κάπως έτσι. Ή το αντίστροφο. Αυτό το οργάνωσε η Δέσποινα από μόνη της. Είχε πολύ πλάκα γιατί από ένα σημείο και μετά το είχα αντιληφθεί και το απολάμβανα ως θεατής σε μια τεράστια οθόνη. Δηλαδή της έλεγα. Τι γίνεται, τι βλέπεις τίποτα και μου λέει, τίποτα. Μην δίνει σημασία. Μόνο δεν δίνει σημασία. Δηλαδή, νόμιζα ότι δεν είχα αντιληφθεί τίποτα. Και εγώ έβλεπα όλη αυτή την προετοιμασία να έρχεται. Και κάποια στιγμή όταν μου ήρθε το προσκλητήριο. Ουσιαστικά καλέστηκε στο γάμο του. Ναι, καλέστηκε του έστειλε προσκλητήριο η γυναίκα του ότι παντρευόμαστε αύριο. Ναι, αν θέλεις έλα, αν θες εμείς θα το γλεντήσουμε καλά. Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις για το κουστούμι του γάμου. Ναι, κάπως έτσι. Και η Νικόλη Παναγιώτη που κάναμε τότε ένα σύριαλ που ήταν η ενδυματολόγος μου, μου είχε προβάρει ένα κουστούμι πολύ ωραίο που νόμιζα ότι ήταν για τη σειρά. ήταν όλοι στο κόλπο. Και μου λέει: Κάτσε, περίμενα να το φτιάξουμε πιο ωραία. Έλα, μωρέ, στο γύρισμα 5 λεπτά να το φορέσω. Ρε, κάτσε, σου λέω εγώ να στο φτιάξω. Δεν 5 λεπτά. Και μετά μου το δώσανε: Αυτό θα φορέσει αύριο. Όπου η Νύφη πήγε με το μετρό στο χώρο που έγινε. Με το μετρό, με του φίλου τη. Γέρναγε εκεί. Μοιράζαν τσικουδιέ και καλτσούνια και διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτά τα είδα μετά εγώ σε βίντεο. Πού να ξέρω όλο τι γινόταν αυτό πίσω από την πλάτη μου. Δεν υπήρχε παπά, δεν υπήρχε δήμαρχο, δεν υπήρχε τίποτα. Γιατί τον πατήρ Λαβρέντιο από τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα όμως. Ναι, γιατί. Ουσιαστικά ένας φίλος σας έκανε τον πατήρ Λαβρέντιο. Ο δάσκαλός μου, ο Βασίλης Παπαβασιλείου, ο σκηνοθέτης ο γνωστός, που τον ξέρω πάνω από 30 χρόνια και ήταν και δάσκαλός μου, μας είπε μερικές ευχές για αιώνια πίστη και αγάπη από το Ρωμαίο και η Ιουλιέτα. Ναι. Ο πατήρ Λαβρέντιος από το Ρωμαίο και η Ιουλιέτα. Που ήταν συγκλονιστικός έτσι όπως ήταν. Μας είπε πέρασε και το καταπληκτικό, δεν είναι και το μεγαλύτερο λάθος που κάνετε στη ζωή σας. Ναι, δεν είναι. Δηλαδή, άνοιξες όλη τη διαδικασία από νωρίς, άλλαζε κάτι ή θα πήγαινε πάλι το ίδιο. Όχι, νομίζω ότι ήταν. Θα το άφηνες πάλι στη γυναίκα. Νομοτελειακό, έτσι θα γινόταν. Έτσι θα γινόταν. Και ωραίο ήταν που έγινε και βλέπεις ότι αυτό το πράγμα έχει μια ωραία εξέλιξη. Τα έχουμε βρει μαζί. Δουλεύουμε και μαζί και στη δουλειά. Έχουμε κάνει κάτι οι δυο μας που βοηθάει ο ένας τον άλλο. Δηλαδή, έχουμε μια εταιρεία, να το πούμε. Βεβαίως. Είναι η εταιρεία Χρόνος Δράσης Πολιτισμού που τα καλοκαίρια κυρίως κάνει θεατρικές παραγωγές, δηλαδή οργανώνει θεατρικές παραγωγές για την Επίδαυρο, για το Ηρώδιο, για τα μεγάλα φεστιβάλ της Ελλάδας, όπως τώρα τον Ορέστη του Ευρυδίδη με τον Άρη του Σερβετάλη σε σκηνοθεσία του Γιάννη του Κακλαίου που οργανώσαμε. Και το χειμώνα ασχολούμαστε με το κομμάτι της Δέσποινας που εγώ εκεί βοηθάω στο οργανωτικό κομμάτι, που έχουμε γύρω στα 22 εκπαιδευτικά βιωματικά προγράμματα για από βρεφάκια, από βρέφη 6 μηνών, μέχρι και εφήβους με ομάδες για σχολεία, για δήμους, για συλλόγους, για τέτοια πράγματα που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, και μάλιστα τώρα, αν τα πράγματα πάνε καλά, μια παράσταση που την έχουμε πάει 5 χρόνια, που είναι το μωρό των 5 στήσεων, που είναι για γονείς και βρέφη, θα την ξαναπάμε από το Γενάρη πάλι. Αλλά να μολοποιηθεί λίγο η κατάσταση, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Ναι, βέβαια, ναι. Είναι έτοιμο αυτό. Ναι. Το βάζουμε μπροστά πάλι. Όταν γνώρισατε τη γυναίκα σας, το καταλάβατε κατευθείαν ότι αυτή είναι που θέλω να είμαι μαζί της και να κάνω οικογένεια? Όχι. Όχι, αυτά έρθανε στην πορεία. Στην πορεία. Μαλακά έγινε το πράγμα και δέσαμε. Και λόγω δουλειάς πιστεύετε ότι αργήσατε να φτάσετε σε αυτό το σημείο και φτάσατε πριν από λίγα χρόνια? Όχι. Κανένας δεν ξέρει πώς έρχονται τα πράγματα. Σίγουρα. Δηλαδή, βρεθήκαμε και ξέρεις, αρχίζει το δέσιμο και κουμπώνει. Και όταν κουμπώνει σιγά σιγά και έρχεται και βρίσκει τη θέση του και γίνεται έτσι δεσμός, γερός, εκεί τα πράγματα είναι όμορφα. Γιατί καμιά φορά αυτά τα βιαστικά φέρνουν και συγκρούσεις τέτοιες. Και σύντομες. Ξεκολλάνε και γρήγορα. Σύντομες, γιατί γίνονται σπασίματα εκεί, ζημιές. Αυτό το αργά και σταθερά, με σιγουριά και με. Και χωρίς να ξέρεις τίποτα να έρθει ο γάμος, είναι νομίζω το πιο όμορφο. Μιλάτε τόσο γλυκά όταν αναφέρεστε στη γυναίκα σας και τώρα και στο παιδάκι, αλλά γι' αυτό ρωτάω ότι με το που την είδατε είπατε, ναι, τελικά μπορεί να άργησε, αλλά το βρήκα. Ναι, ήρθε και έδεσε το πράγμα και εγώ είπα αυτό
Ξέρεις, αυτό που λέω εγώ, δηλαδή, δεν είναι έρωτας, είναι αγάπη. Είναι πιο μεγάλο από τον έρωτα, δηλαδή. Η αγάπη. Η αγάπη είναι... Το νιάξιμο. Ναι, 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 είναι σημαντικό αυτό. Η αγάπη είναι που μένει. Η αγάπη είναι που μένει. Αυτό είναι που είναι το πιο σημαντικό. Και πίσω από την αγάπη υπάρχουν και όλα τα άλλα έτσι κι αλλιώς. Εννοείται. Τώρα στο σπίτι, στις δουλειές, με το μωράκι, βοηθάς καθόλου ή προσπαθείς? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Συμμετέχω σε όλα. Αλλαγή, πάνας, τα πάντα, τα μπάνιο. Πάντα, τα... Όλα, 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 όλα. Αυτό όλα. Συμβαίνει γιατί θεωρώ ότι είναι πιο συνειδητοποιημένος ο μπαμπάς, ο οποίος δεν είναι 20 και 25 και 30. Έχει μια ωριμότητα να αντιληφθεί και τη βοήθεια που χρειάζεται η σύζυγος, η σύντροφος, αλλά και το ίδιο το μωρό και γενικά η καθημερινότητα. Θα σου πω, εγώ και πριν 30 χρόνια ήμουν έτοιμος να το κάνω, απλώς κάποια στιγμή δεν έγινε για άλλους λόγους. Αλλά γενικά στη ζωή μου ήμουν πάντα πρακτικός άνθρωπος. Δηλαδή πάντα με τους ανθρώπους που ήμουνα, νοιαζόμουν. Περιποιητικός και. Ήμουνα πάντα μέσα στα πράγματα. Δεν περίμενα από τους άλλους να τα κάνουν όλα. Πάντα δηλαδή ήμουνα και φρόντιζα αυτό που με φρόντιζε και συμμετείχα σε ενεργά. Όλα τα επίπεδα. Και στην οικογένειά μου γενικά και με τους γονείς μου όποτε χρειάστηκαν βοήθεια ήμουνα κοντά τους. Γιατί και εκείνοι με μεγαλώσαν με πολύ αγάπη και τους το όφυλα και έκανα και εγώ ό,τι κάνανε και αυτοί για μένα. Ο ερχομός του παιδιού πιστεύετε ότι σας έχει αλλάξει κάπως? Ναι, μου έχει δώσει μεγάλη χαρά και ξέρεις επειδή έφυγε λίγο πριν έρθει... Πριν έρθει το παιδί, έφυγε η μητέρα μου μετά από μεγάλη ταλαιπωρία και στο τελευταίο γύρισμα που είχα στο καφέ της Χαράς ήταν συγκλονιστικό αυτό. Ήταν να πω πού είναι η νύφη να έρθω να της τραγουδήσω και χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει η μητέρα σου έφυγε. Και ήταν ένα από τα τελευταία γυρίσματα του σύριαλ. Εκεί χάθηκε... Ήταν ένας μεγάλος αγώνας, δηλαδή ήταν καλό νέο από τη μια, γιατί είχε μια απίστευτη ταλαιπωρία η μητέρα μου. Αλλά η απώλεια. Αλλά ήταν ένας άγιος άνθρωπος, αλλά η μάνα είναι η μάνα. Και ταυτόχρονα αυτό που μου είπανε, κοίταξε Βασίλη, φεύγει το ένα, αλλά σου φέρνει κάτι άλλο. Έφυγε για να σου κάνει τόπο να φροντίσεις αυτό που έρχεται. Αυτό ήταν δηλαδή που μου έδωσε τη μεγάλη χαρά, ότι θα ρίξει, ας πούμε, ότι ένιωσα ξανά την αγάπη της μητέρας μου, να μου λέει να είσαι έτοιμος τώρα. Ξεκούραστος να υποδεχτείς το παιδί σου, να το φροντίσεις. Να κάνεις και εσύ σωστά, να παίξεις και εσύ σωστά το ρόλο σου. Συγκλονιστικό. Έτσι είναι η ζωή, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα, το καλό και το κακό πάνε μαζί. Πάνε μαζί, πάνε μαζί. Πάνε πολύ. Μαζί. Ποτέ δεν είναι ένα μόνο. Είναι και τα δύο μαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ και μοιράστηκες μαζί μας μια πάρα πολύ όμορφη και τρυφερή ιστορία. Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι να πάει καλά η εκπομπή σας και να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ και η περιοδία και όλη αυτή η παραγωγή. Η περιοδία ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι, τώρα... Αλλά και αυτό που έρχεται με την. Αυτό Δέσποινα. Τώρα τα προγράμματα που κάνουμε. Που, έχουμε... που είναι πολύ σημαντικό γιατί δίνεται χαρά σε μεγάλα παιδάκια και σε μικρά παιδάκια και σε γονείς. Πραγματικά. Έχουμε πολύ αγάπη αυτά τα χρόνια από αυτό που κάνει η Δέσποινα και που βοηθάω κι εγώ και νομίζω ότι θα πάει και πάλι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θερμά ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Πραγματικά, χαρήκαμε πάρα πολύ. Εγώ. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Σε λίγο, ρώτα την Ανά. Η σχέση με νεότερο σύντροφο μπορεί να καταλήξει σε γάμο? Και ρώτα την Ανά με ένα θέμα που καίει πολύ κόσμο. Λοιπόν, η αγαπημένη μας τηλεθεάτρια έστειλε το μήνυμά της και πραγματικά την ευχαριστώ πολύ γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Σχέση με μικρότερο μπορεί να καταλήξει σε γάμο? Οι απαντήσεις από τον Κλέα το Σταματουλάκη. Σε μία φάση που θέλω να βρω έναν άντρα για να παντρευτώ. Να κάνουμε οικογένεια, να θέλει να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, όχι με το ζόρι. Με το καλό. Σε ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Όμως, η ζωή έχει άλλα σχέδια. Και εισβάλλει σε αυτή ένας άντρας, αγόρι θα πω, μικρότερο.
10 χρόνια. Πού είναι το πρόβλημα, στα 10 χρόνια. Φυσικά. Αυτός τη βλέπει με τον ίδιο τρόπο τη σχέση. Το θέμα είναι πώς το βλέπω εγώ. Γάμο δεν θέλεις. Γάμο θέλω. Πόσα άτομα πρέπει να θέλουμε για να καταλήξετε σε γάμο. 2. Το ένα το έχουμε. Το άλλο το άτομο θέλει. Είναι σε μία φάση που θέλει να δει τι θα κάνει στη ζωή του, να έχει μια σταθερή δουλειά, να βρει το επαγγελματικό του προσανατολισμό. Ωραία. Άρα δεν θέλει γάμο. Δεν έχει πρόβλημα. Ωραία. Εντάξει. Γιατί έχεις εσύ άμα δεν έχει αυτός. Μα εγώ σκέφτομαι ότι αυτός ακόμη είναι στην αρχή. Δεν έχει βρει τα πατήματά του στη ζωή. Ναι, αλλά θέλει να προχωρήσει μαζί σου ή με την γυναίκα που έχει 10 χρόνια διαφορά. Ναι. Αυτός θέλει. Η γυναίκα θέλει. Κολλάμε πάλι σε μια ταμπέλα. Δεν μπορούμε να τα βρούμε μετά από λίγο χρονικό διάστημα. Πρόσεξε να δεις. Πριν μερικά χρόνια, όντως τα 10 χρόνια, φαινόταν λίγο κάπως. Ήταν πιο πατροπαράδοτο το άντρας να είναι 10 χρόνια μεγαλύτερος από τη γυναίκα και αυτό μας έρχεται λίγο πιο εύπεπτο πλέον. Κουράστηκα, κάτσε να πάρω ένα. Τα 10 όμως χρόνια τώρα. Καλά είσαι. Ναι. Δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά στις μέρες μας. Αν βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος σου αρέσει, ταιριάζεται, έχετε κοινά θέλω, γιατί να κολλήσεις σε κάτι τόσο μικρό σου ηλικία. Βάζεις μόνο σου μια τρικλοποδιά, μόνη σου στην προκειμένη περίπτωση, ένα εμπόδιο, χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Νιώθω ότι δεν θα μπορούν να συμβαδίσουν τα θέλω μας. Μπορείς να σταματήσεις να βάζεις τρικλοποδιές στον εαυτό σου. Όχι. Βρίσκεις κάποιον που ταιριάζεται. Το προχωράς. Δεν κολλάμε στα μικρά και δεν κολλάμε στην ηλικία, η οποία είναι ένας αριθμός. Η βιολογική μας ηλικία δεν λέει κάτι για τις εμπειρίες μας και τα δεδομένα μας και το τι θέλουμε από αυτήν τη ζωή. Οπότε προχωράς, ταιριάζεις και βλέπεις πώς θα εξελιχθεί. Καλό. Να σου πω κάτι. Και πες ότι αυτός δεν θέλει γάμο. Ωραία. Εγώ θέλω. Λοιπόν, και τον ερωτεύομαι. Αν εσύ θες γάμο και ο άλλος δεν θέλει γάμο, μάλλον δεν είναι ο κατάλληλος για σένα. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν θα μπορεί να του έρθει στην πορεία η θέληση για γάμο. Είναι σαν να μου λες, εγώ θα τον αλλάξω. Δεν μπορώ να τον αλλάξω. Όχι. Τελεία. Όχι. Ξεκάθαρο. Το ξεχνάμε αυτό. Ναι, άμα γνωρίσει και του βγει αυτό και δει πόσο καλή και γλυκιά είμαι. Πού είσαι. Ευχαριστώ. Θα αλλάξει μόνος του. Δεν θα τον αλλάξει εσύ. Δεν θα το πεις. Θα αλλάξεις. Δεν θα του το πω. Θα γίνει με την... Θα το κοιτάξω και θα το πω από μέσα μου. Πρόβλημα. Όλοι αλλάζουμε στην πορεία. Μπορεί τελικά εσύ να του δώσεις πασαπόρτι. Δεν μπορεί. Να πεις ότι κάτι δεν ταιριάζει. Ναι, αλλά η ηλικία δεν πάει με το μυαλό και με τη σκέψη. Θες να σου πω εγώ τώρα για 45άριδες που είναι γιούχου και για 50άριδες που είναι σαν 15χρονα. Θες. Να το ζήσω ή να μην το ζήσω. Να το ζήσεις ξεκάθαρα εφόσον ταιριάζουν. Ναι. Ναι. Το ζεις. Και ας μην πάει σε γάμο. Μπορεί και να πάει. Μην το προκαθορίζεις εσύ ότι δεν θα πάει επειδή είναι μικρότερος. Η ηλικία και το οτιδήποτε άλλο μας έρχεται στο μυαλό είναι κάτι πάρα πολύ μικρό. Δεν κολλάμε σε αυτά από τη στιγμή που η μεγαλύτερη εικόνα, τα θέλω, ταιριάζουν. Γιατί αν αρχίσουμε και λέμε ναι, 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 αυτό, εκείνο, το άλλο, το τρίτο, ενώ ταιριάζουμε, θα πρέπει να το ψάξουμε λίγο βαθύτερα να βρούμε για ποιο λόγο βάζουμε όλο αυτό το εμπόδιο. Γιατί το κάνουμε αυτό στον εαυτό μας, ωραίο, δεν ξέρεις τι θέλει ο άλλος. Θέλει γάμο. Θα τον κάνω να θέλει. Καμία σωτηρία και συνεχίζουμε να κάνουμε steps. Ο αδερφός μου είπε να σου πω ότι είσαι ιδανική πελάτη στο γυμναστήριο. Να σταματάς να μιλάς. Τέλεια. Να ευχαριστήσουμε βέβαια και το γυμναστήριό μας, το Planet Fitness and More στα Βρυλίσια που μας φιλοξένησε. Και επίσης περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Breakfast Star, official. Εγώ μεγαλώνοντας να σας πω ότι αρχίζω και. Δηλαδή παλιότερα έλεγα. Μικρότερο ποτέ, μα είναι δυνατόν. Τώρα αναθεωρείς. Όσο μεγαλώνω, λέω. Αν ήμουν ελεύθερη, δεν θα είχα και θέμα, ας πούμε. Αχου, δεν είμαι, αλλά θέλω να σου πω. Αχου, αλήθεια. Γι' αυτό λάμπουμε. Για να λάμπουμε, λέει. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει ακόμα αυτό το θέμα. Ποιο? Ναι, ότι είναι ακόμα θέμα συζήτηση αυτό. Εντάξει. Αλλά ευχαριστώ που με ενημερώσατε. Ιδέες, κάτι παίρνει. Είναι πρόβλημα αυτό. Υπάρχει. Υπάρχει αυτό το θέμα, όπως υπάρχει και το άλλο. Μεγαλύτερο σχολείο άντρα. Μια χαρά τα αποκλέαρχος. Μα δεν υπάρχει. Πώς θα επικοινωνήσουν τα μυαλά αν ο άλλος, ξέρω εγώ, είναι 20 χρονών και εγώ είμαι 35. Όχι, μα το θέμα έχει... μας το λέει ότι υπάρχει 20χρονος με μυαλό 50άρι και υπάρχει 50άρι με μυαλό 20χρονο. Άρα... Ναι. Ας βρούμε τον 20άρι με το μυαλό 50άρι. Το πιο δύσκολο σε όλο είναι ηλικιακό. Δηλαδή όταν η γυναίκα πάει 80 και ο άλλος μπορεί να είναι 40, όταν είναι πιο νέοι δεν έχει το ίδιο θέμα. Καλά και μετά εσύ. Μπορεί... Μπορεί να θέλει να δει κάτι άλλο μετά ο 40. Έχει δει τι παίζουμε στα BBC της News. Αυτό, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει. Κανένα ηλικιακό κριτήριο πια.
Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, πιστεύω. Άρα ερωτευτείτε όποιον θέλετε. Ακριβώς. Ό,τι ηλικία και να έχει. Δεν το συζητάμε. Απλά στο γάμο δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Κύριε, σας αφήνει η μάνα σας βασικά. Ζήστε το μέχρι να έρθει αυτό που πρέπει να έρθει. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι έχω στο κοινωνικό μου περίγυρο έχω ζευγάρι παντρεμένο Νανά. Ναι. Που είναι αρκετά μικρότερο σου. Αρκετά. 10 χρόνια, αλλά είναι αρκετά. Άρα και. Μια χαρά, ευτυχισμένη. Μπράβο τους. Μπράβο, Νανά. Μπράβο. Παίρνει θάρρος η Νανά τώρα. Αλλάζει το ηλικιακό πακέτο τώρα. Λοιπόν. Ναι, ήρθε η ώρα, παιδιά, αλήθεια. Για ένα και μοναδικό το ανέκδοτο της μέρας. Να το αφιερώσω κάπου εκεί. Προβαίνουμε τελικά. Είναι για όλους σας αφιερωμένο. Πάρτε το σημερινό. Δεν ξέρω, θα καείτε όλοι. Στυλό. Λοιπόν. Είναι δύο φιλαράκια. Κάντε τεστ. Α, θα γράψουμε στο βίντεο άμα δεν. Λοιπόν, είναι δύο φιλαράκια και πάει ο ένας στον άλλο και του λέει: Ρε φίλε, πού είναι τα λεφτά που μου χρωστά, θα μου τα δώσει, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, θα στα δώσω αύριο γιατί έγινε κάτι. Έγινε κάτι σήμερα. Τι έγινε, του λέει. Α, μου χύθηκε ο καφές. Μέχρι εκεί είναι. Δηλαδή. Σου χύνει το καφέ, θα πάρει λεφτά. Τα λέμε αύριο με ποιους. Θα τους μάθουμε αύριο, φιλιά, 9 η ώρα το πρωί, φιλιά.